Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα πρωινό! Στο καφέ Morning Show. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Είμαι ο Νίκος Βέρτης. Είμαι ο Δέσμη Αβάντη. Είμαι ο Γιάννης Πλουτάρχος. Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και παρέα ακούμε Shock FM 104,8. Για ποιο λόγο πάμε ρόδι την πρώτη μέρα του χρόνου στα σπίτια μας? Γιατί για σκέψα σπας μπανάνα. Να την πατήσεις. Όσο οι σαλάτες είναι πιο ακριβές από τους γύρους, δεν θα κάνει ποτέ κανείς δύο. Έλα Γιώργο, Πέτρος, σήμερα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι κάνει ένας δελιβεράς επάνω στο δέντρο? Τι κάνει ένας δελιβεράς πάνω στο δέντρο? Του παρήγγειλε η δονή. Η μουσική. Ένα θαύμα περιμένω. Εκεί πολλοχώνεσαι. Να σου δε σκοτώνεσαι. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά μόλις άνοιξε. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show. Σήμερα έχουμε 20 Φεβρουαρίου του 2019. Καλή σας μέρα, τι κάνετε παιδιά? Καλά. Έχει ξημερώσει έξω. Έφυγα από το σπίτι μου 7 παρά 20. Ναι. Ήτανε νύχτα πρόσπρος μέρα. Απόγευμα. Και σε 10 λεπτά, ρε παιδί μου, ξημέρωσε όλο με τη μία. Αφού μας το λες κάθε μέρα, πότε έχουμε. Α, ναι, περίμενε. Ναι, να μας πεις δεν και έχω ανοίξει τώρα. Με πειράζει. Πάντως, εχθές το βράδυ είχαμε το γεμάτο φεγγάρι, έτσι το λένε. Είχαμε την υπερπαρσέλινο. Ναι, ναι, ναι. Εμένα με επηρέασε πάρα πολύ, δεν ξέρω. Το στομάχι μου. Πολλοί κόσμος. Κάτι ζαλάδες είχα. Ανατολή ηλίου 7:07, δύση ηλίου 6:10. Ορίστε. Ορίστε, σήμερα έχουμε αυτό. Γιατί το λέγανε χιονισμένο φεγγάρι? Εγώ δεν διάβασα λάθος. Όντως το λέγανε έτσι? Όχι, έτσι το λέγανε. Μάλλον έμοιαζε σαν να έχει, επειδή ήταν πολύ άσπρο, σαν να έχει χιονίσει. Ναι. Έτσι το λέγανε. Υπερπανσέλινος. Η σούπερ χιονισμένη σελήνη φώτισε τον ουρανό της γης. Ναι, πολύ φως. Πολύ φως εχθές. Πολύ φως και στην ψυχή μας. Άντε να φύγει, δεν μπορώ. Έτσι αντέχω τις τα γεμάτα τα φεγγάρια. Γιατί, βγάζεις τρίχα? Ο παππούς μου έλεγε ότι όταν το φεγγάρι είναι γεμάτο, πιάνεις κορίτσι. Δηλαδή, όταν είναι η σύλληψη, ρε παιδί μου, πες ότι αυτή τη στιγμή μία γυναίκα το βράδυ θα μείνει. Χθες το βράδυ. Χθες είχε υπερπαρσέλινο, τι έκανα εγώ. Ναι, και προχθές το ίδιο είναι. Όταν το φεγγάρι είναι γεμάτο. Από εδώ και πέρα που θα χάσει στη χάση του φεγγαριού, ναι, που είναι μια μικρή φετούλα, κατάλαβες. Αρχίζει να χάνει. Εκείνη τα αγοράκια. Εκείνη τα αγοράκια. Α, δηλαδή, έτσι έλεγε ο παππούς. Από σήμερα και μετά έχουμε αγοράκια. Όχι, από σήμερα ακόμα γεμάτο είναι. Εσύ χθες ήταν η πανσέλινο, άρα η επόμενη μέρα κιόλας ξεκινάει η χάση του φεγγαριού, άσχετα να την βλέπουμε εμείς. Α, έτσι πάει. Έτσι λένε. Σήμερα το βράδυ. Άρα σήμερα. Όσο θέλετε γιο. Παιδιά, σήμερα. Πιάνετε αγόρια μέχρι τις 21 Μαρτίου. Έτσι λέγανε οι παλιοί, γιατί οι παλιοί δεν είχαν υπέρηχους και τέτοια, δεν ξέρανε τι παιδιά έχουν. Τι είχαν το φεγγάρι. Και τους λέγανε. Αγοράκι θα κάνεις. Πότε ήταν, ξέρω εγώ, το πιάσα το Μάρτι. Ναι. Α, κάτσε να δω τι είχαμε το Μάρτι, είχαμε το. Α, θα κάνεις κορίτσι και πέφτανε μέσα. Πού βρισκόταν η μεγάλη Άρκτος? Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, από τις πιο φωτεινές, λέει, από τα πιο φωτεινά φεγγάρια του έτους, ήρθε, λέει, πιο κοντά στη γη όταν υπάρχει πανσέλινος. Υπερσελήνη, τι σημαίνει? Όταν υπάρχει πανσέλινος, λέει, και ταυτόχρονα η τροχιά του φεγγαριού το φέρνει πιο κοντά στη γη, το περίγειο τέλος πάντων. Συνήθως Αύγουστο δεν ήταν αυτό. Με αποτέλεσμα, δεν το ξέρω, ο δορυφόρος του πλανήτη μας να φαίνεται μεγαλύτερος και πιο φωτεινός από ό,τι συνήθως. Και έχει φωτογραφίες, έχουν γεμίσει φωτογραφίες στα social media. Καλά, εννοείται. Εγώ δεν έβγαλα, το ξέχασα. Δεν έβγαλε την πανσέλινο. Όχι, ρε Ελίνα, βγάλε σήμερα. Περιμένετε με λίγο, α μην χάσει. Έλα να σου πω, έλα σου, βγάλε σήμερα και πες από χθες. Last night. Κατέβασε μία από την ίδια. Throwback. Κατά τα άλλα, τι έκανες χθες? Τίποτα δεν έκανα. Ναι. Αλλά θέλω να πω στα παιδιά ότι μέχρι 21 Μαρτίου μπορείτε να πιάσετε αγοράκι βάσει τη Ελίνα. Α, γιατί το ψάξε, ρε παιδιά. Η επόμενη υπερπασέλινος. Όχι, Google, ρε παιδάκι μου. Η επόμενη υπερπασέλινος είναι το 21 Μαρτίου. Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Τι? Δεν πιάνεις αγόρι 30 μέρες, 20 μέρες και τις 10 τελευταίες κορίτσι. Όχι, παιδί μου. Στη χάση δεν είπες ότι είναι αγόρι? Ναι, και στο. Μέχρι να ξανάρθει η πανσέλινος. Στο γεμάτο φεγγάρι κορίτσι. Μετά έχουμε τη γέμιση. Στη γέμιση. Στη γέμιση το λέει ο παππούς μου. Ναι, ναι. Όταν αδειάζει το φεγγάρι, μετά ξαναγεμίζει. Ωραία, από τώρα μέχρι. Μέχρι 21 Μαρτίου, από ό,τι λέει εδώ. Μέχρι το καλοκαίρι θα πιάνουν αγόρια. Άσε μας, ρε Γιώργο. Μα είναι δυνατόν. 20 Φλεβάρι έχουμε ακόμα. Εντάξει, στη γέμιση τι να βάλω? Δίδυμα, τι να σου πω. Όχι, ρε, στη γέμιση γεμιστά θα είναι, η γέμιση γαλοπούλα θα είναι. Λοιπόν, τίποτα δεν έκανα χθες. Είδα λίγο Survivor, δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Είδα και λίγο Masterchef, αλλά μπερδεύτηκα γιατί το πέτυχα σε ένα περίεργο πράγμα.
Είδε λίγο Survivor, κοιμήθηκα, αυτό δεν έκανα κάτι. Είχε κίνηση χθες στην πόλη μας, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι να πάω το Σάββατο καλεσμένη κάπου στην Αθήνα. Ναι. Και τελικά κυρώνεται το τραπέζι. Ε, ναι. Με αυτό που θα έρθει, γιατί με το χιονιά που έχουμε, έρχεται. Λέει 30 πόντους χιόνι στη Χαλκίδα. 30 πόντους, ε. Πόσοι είναι οι 30 πόντοι, Ελίνα μου? Τόση. Από πολλά έχεις βάλει. Τόση. Καλά είσαι. Από το πάω εδώ, πόσο είναι? Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο, στην Σταματία. Καλημέρα στην Αγγέλα, καλημέρα στην Κατερίνα. Αλλά και στον φίλο τον Τίμο που μας λέει καλημέρα από Γερμανία. Και πάω τώρα για Γαλλία. Είστε οι καλύτεροι που έχω ακούσει, καλημέρα. Τι κάνει τουρ την Ευρώπη? Δεν ξέρω. Έτσι από εδώ. Ναι, εντάξει, μπήκε και δίπλα. Δεν ξέρω. Καλημέρα, Τίμου. Να περνάς ωραία και να μας στέλνεις ωραίες φωτογραφίες. Καλημέρα και εσύ, η Σέφη από Άγιο Στέφανο. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Το φετινό έτσι μήνυμα είναι: εάν θέλεις ειρήνη και ανάπτυξη, δούλεψε για την κοινωνική δικαιοσύνη. Στόχος είναι να καταπολεμηθεί η φτώχεια, η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Αυτά. Σωθήκαμε. Όχι, δεν θέλω κάτι άλλο. Θα σας πω, εγώ φεύγω από εκεί και πάω στην Εθνική Μέρα Πίτας Κεράση. Αυτά είναι. Σήμερα. Κερασόπιτας. Σήμερα κεράσει εσύ, αύριο κεράσει εγώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Βασιλείου έχει κερασόπιτες. Ωραίες οι κερασόπιτες. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Πώς είναι η μιλόπιτα. Ναι. Αλλά με κεράσει. Με κεράσει. Και... σήμερα με λάδι το έχω φάει. Σε πίτα ποτέ. Πα σήμερα στο Βασιλείο και του λες πίτα κεράσει. Ναι. Θα σου πει αυτό. Έχω. Ωραία. Αύριο εγώ κεράσει. Λοιπόν, για Εθνική Μέρα, αγάπα το κατοικίδιό σου σήμερα. Α, όσοι έχετε να τα αγαπάτε. Όσοι έχουν δεν τα αγαπάνε, είναι δυνατόν. Πολλά αδέσποτα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πολλά αδέσποτα παιδιά στην πόλη. Πολλά. Πάλι από κάπου μας τα φέρανε. Τι γίνεται, ρε παιδί. Τι εννοείς μας τα φέρνουνε? Τα βάζουν κάπου και τα φέρνουν εδώ. Ξέρω εγώ, κάτι είχα ακούσει πριν κάποια χρόνια που λέει α, τα μαζέψαν από εκεί και τα φέρανε εδώ. Τι γίνεται, ρε παιδί. Πολλά, πολλά. Και είναι και κάποια είναι και λίγο. Τι είναι, άγρια. Ναι. Είναι ένα μαύρο εκεί. Μου λέει ο αδερφός μου που κατεβάζει το σκύλο βόλτα, ναι. Μου λέει, λέω αυτό πρόσεξε, λέω δαγκώνει. Έχει δαγκώσει άνθρωπο στη γειτονιά και έχει πάει στο νοσοκομείο άνθρωπος. Και μου λέει, αν το χαϊδέψεις, είναι όλα καλά. Είναι ήρεμα. Λέω, μέχρι να το χαϊδέψεις. Σου έχει φάει το χέρι. Σου έχει φάει το χέρι. Άσμα σε ναι, αλλά έχεις και άλλο, ρε. Τρώει το ένα, χαϊδεύεις με το άλλο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1816, η κωμική όπερα Ο Κουρέας της Σεβίλης κάνει πρεμιέρα στη Ρώμη και καταλήγει σε φιάσκο. Γιατί? Γίνεται χάλια, δεν άρεσε κανέναν. Δεν άρεσε. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Δεν είμαστε καλά. Το θυμάσαι την όπερα αυτή? Όχι. Έλα, ρε, είναι πολύ γνωστή και σε καρτούν έχει παίξει. Στην Ελλάδα, λέει, παρουσιάστηκε το 42. Γιατί όμως έγινε φιάσκο τότε? Έλα, δεν το θυμάσαι? Με τον Bugs Bunny. Ναι, 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 ναι. Α, τον Bugs Bunny το θυμηθήκαμε. Το 1971, σαν σήμερα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα ρυθμίζουν πλέον την κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. Από ποια, το 1971. Ναι, τι έγινε? Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα ρυθμίζουν πλέον την κυκλοφορία στο κέντρο του δρόμου της Αθήνας. Πώς γίνεται αυτό? Τι πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, θα φύγουν οι αστυνόμοι, ναι. Θα μπουν τα φανάρια και τα φανάρια πλέον θα λειτουργούν. Α, τα φανάρια! Ηλεκτρική σημειωτοδότη δηλαδή. Ναι. Υπολογιστές άκουσα. Λοιπόν, τώρα που πες αυτό. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα ρυθμίζουν πλέον την κυκλοφορία. Ναι, τώρα που πες αυτό, παιδιά, έχουν βάλει μετρητές στο δρόμο. Το έχετε δει αυτό? Οι μετρητές. Έχουν βάλει και στην είσοδο εδώ στη Χαλκίδα. Ναι. Κάτω, καλώδια, ρε παιδί μου. Κάθε φορά που μετράνε το αυτοκίνητο, περνάνε. Α, που μπαίνουν. Ναι. Έχουν βάλει προς στενή. Ναι. Κάπου και από πισώνα. Και πρόσφατα με σταμάτησαν κιόλας. Γιατί, αν το πατήσατε? Με σταμάτησαν και μου λένε αστυνομία ήτανε. Ναι. Με σταματάνε, δεν μου ζητάνε δίπλωμα ταυτότητες και αυτά. Εγώ άνετη, μεσημέρι, δεν είχα θέμα κανένα. Λέω γιατί. Λέω καλημέρα, καλημέρα. Λέει, έρχεστε, λέει μια ερωτήση θέλουμε να σας κάνουμε. Λέω γιατί. Πληροφοριακά. Λέω, μάλιστα. Ναι. Έρχεται ένας άλλος κύριος. Λέω, εσείς λέω, ποιος είστε? Τι θέτε? Είμαστε, μου λέει, το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Άντε, μεταφορών, πάνε. Δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Αν περνάμε συχνά στη Χαλκίδα, αν ανεβαίνουμε συχνά προς τα πάνω, ναι. Αν μένω εδώ, μένω εδώ, πόσα χρόνια μένω εδώ, και τέτοια πράγματα. Έχουν βάλει κάτω σαν μετρητές στην άκρη του δρόμου, ναι, ναι. Και μετράνε τα αυτοκίνητα που μπαίνουν. Ουσιαστικά, ναι. Δηλαδή για το. Σου λέει, παίρνουμε τηλέφωνο, δεν το σηκώνεις, κυρία Παφίλα. Ναι. Στα γκάλοπ που θέλουμε να κάνουμε. Αγκάλοπ δηλαδή είναι. Με παρουσία αστυνομίας. Ρε παιδί μου, προφανώς μπορεί. Κάποια ας πούμε έρευνα θα κάνουν. Κάνουν τώρα, έρευνα. Και σου λέει, πόσο κόσμο επισκέπτεται τον ομό μας. Ναι, ρε παιδί μου, σκέψου όταν σε παίρνουν τηλέφωνο. Γεια σας, από μια εταιρεία τάδε είμαι και θα θέλω να κάνω ένα γκάλοπ. Λες, συγγνώμη, είμαι στη δουλειά και το κλείνεις. Ναι, ναι, ναι. Λέει, έτσι είσαστε. Τώρα, θα βγω παγανιά. Τώρα θα σας κάνω μπλόκα. Εγώ τους είπα, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Όλοι ερχόμαστε καλοί. Είχαμε καρναβάλι, δεν ξέρω αν το ξέρετε και έχουμε αναπτυχθεί πολύ. Και έχουμε κι άλλο.
Καλή σας μέρα, στο Cafe Morning Show στον αέρα, Γιώργος Καρτελιάς, Ελίνα Παπίλα. Εδώ μαζί μέχρι και τις 11, παιδιά, τι κάνετε σήμερα, πώς έχετε ξυπνήσει, πώς είναι τα κέφια, η διάθεση, το χαμόγελο. Για πολύ υγρασία. Σηκωθήκατε με το 3 από το κρεβάτι, 1, 2, 3, μπαμ, πάνω. Ναι, κάνεις. Τι είπατε, 1, 2, 2,1. Όχι, 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 2,8. 1, 2, 3, γυρνάς πλευρό για 5 λεπτά. Μετά. 1, 2, 3, άλλο ένα 5 λεπτά. Αυτό το 5 λεπτό που κρατάει 40 λεπτά. Λοιπόν, θέλετε να πάμε να πάρουμε πάρα πολλά προϊόντα από το Σκύουρο Αβάντων 35 που είναι εδώ μαζί μας καθημερινά και πολύ μας αρέσει αυτό το κατάστημα και ο Μάνος και η ομάδα όλοι εκεί. Ένας εκπληκτικός χώρος. Ένας χώρος στην Αβάντων που θέλεις να μπεις μέσα, ρε παιδί μου. Ειδικά τώρα το χειμώνα, δεν ξέρω. Με τραβάει πάρα πολύ αυτό το μαγαζί. Σε ζεσταίνει. Με ζεσταίνει, μου ζεσταίνει ψυχούλα. Την ψυχούλα, την καρδούλα. Αβάντων 35 Σκύουρος με τους πιο ωραίους ξηρούς καρπούς που έχετε φάει ποτέ. Ψήνονται εκεί στο κατάστημα. Καλημέρα. Και τι? Καλημέρα. Έλα και τι μου. Έλα και τι. Έλα και τι. Σήκω, ξύπνα, έχουμε μάθημα, ρε και τι. Ξύπνα, πήγε 10 η ώρα. 10 η ώρα. Μας περιμένουν πώς και πώς, ρε και τι. Από το ράδιο είναι. Από το ράδιο είναι, από το ράδιο, το ράδιο. Από το ράδιο, από το ράδιο. Έλα, σου πάρ το ράδιο. Λύσου, βάψου, στο λύσου. Πρόσεχε γιατί είμαστε στον αέρα, βάλε ζακέτα. Φτιάξε μαλλί. Τι φάση. Τι φάση. Στον αέρα είμαστε. Ναι, στον αέρα είμαστε. Λοιπόν, Κέτι μου, σε ποια περιοχή έχουμε καλέσει. Σε ποια περιοχή έχουμε καλέσει, Κέτι. Τι έγινε, ρε παιδιά. Τι ελιποθύμησε, τι έπαθε, ρε παιδιά. Πέσαν εξωγήινοι. Και τι. Και τι. Και... Μας ακούς. Τίποτα να ακούει. Κάτσε, μιλάει με τις φίλες της τώρα. Δώσε τις ένα λεπτό, ρε παιδιά. Λίγο υπομονή. Γιώργο. Έλα. Τρέπεται, δεν θέλει να σου μιλήσει. Ο Γιώργος είναι. Έλα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Σε ποια περιοχή έχουμε καλέσει. Γιώργο. Έλα, σ' ακούω, σ' ακούω. Πες μου. Έλα. Έλα. Γιατί ντρέπεται η Κέτη. Δεν θέλει να σου μιλήσει. Δεν θέλει να μου μιλήσει. Ναι, θα μας πείτε σε ποια περιοχή έχουμε καλέσει. Κιλκί. Στο Κιλκί. Κρύο, έχετε και Γιώργο. Όχι, εντάξει. Α, εντάξει. Καλά είναι, καλά είναι. Είστε συνηθισμένοι εκεί πάνω. Γιατί ντρέπεται η Κέτη να μας πει καλημέρα. Δεν ξέρω τι να σου πει. Βγήκε στον αέρα, τώρα έγινε φίρμα. Πε στην Κέτη ότι μας έβαλε να την πάρουμε τηλέφωνο ο Γιώργος. Α, ο Γιώργος είναι. Ο Γιώργος είναι. Εσύ μας έβαλες. Ξύπνησε, Γιώργο, εντάξει. Τώρα θα κάνουμε εκπομπή. Έγινε, Γιώργο μου, έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. 697-800-1048. Στέλνετε μηνύματά σου στο Viber. Μην με μπερδεύετε πρωί-πρωί. Δεν έχει ανοίξει καλά, δεν έχει ξυπνήσει ο εγκέφαλός μου. Μετά τις 10 έχουν πει ερευνές. Ναι, για τα δικά σας wake-up calls βεβαίως. Στείλτε μας μηνύματα, πάρτε τηλέφωνο βεβαίως για να πείτε ποιους θέλετε να ξυπνήσουμε και πού θέλετε να πάρουμε τηλέφωνο. Έτσι. Από ολόκληρη την Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, το Cafe Morning Show πλέον είναι πανελλαδική υπόθεση. Ήθελα να σας πω αυτό που διάβασα μόλις τώρα. Καλιάνος. Έρχεται ιστορικός χιονιάς. Ρεκόρ δεκαετίας. Καλημέρα. Αυτά. Καλημέρα. Καλημέρα, Βασιλική μου, τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά είσαι, καλά. Καλώς είμαι, Βασιλική. Σε καλό μου το Show Cafe Morning Show. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις, Βασιλική μου. Άντε με ένα καλό παλικάρι. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος σε έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο να σου πει χρόνια πολλά, σε αγαπάω πάρα πολύ, μου λείπεις απίστευτα. Τα γόρι σου, ο Στάθης μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο, που σε αγαπάει πάρα πολύ. Τα πόσα κλείνει σήμερα? Τα 16. Τα 16. Πόσο καιρό έχετε σχέση? Κάτι μήνες. Κάτι εβδομαδούλες. Εντάξει. Φρέσκα, φρέσκα τα πράγματα. Λοιπόν, και πάλι πολύ χρόνο ότι επιθυμείς, Βασιλική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Σας έλεγα λοιπόν για τον Καλιάνο, ο οποίος λέει ότι έρχεται ένας χιονιάς ιστορικών διαστάσεων. Πρόσεξε τώρα, καταστροφολογία, έτσι. Ιστορικών διαστάσεων. Τα ίδια λέγανε και την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, τα μέχρι τώρα προγνωστικά είναι συγκλονιστικά ως προς τα υψόμετρα και τις περιοχές χιονοπτώσεων, ωστόσο φρενάρει. Λέει τους ενθουσιώδεις, λέγοντας πως ακόμη είναι πολύ νωρίς να τα πούμε με σιγουριά το οτιδήποτε. Ναι. Την Πέμπτη το βράδυ θα ξέρετε όλοι τι θα σας συμβεί. Ευχαριστούμε, ρε φίλε. Ακού τώρα, πώς θα λες έτσι, κύριε. Μετά σου λέει πρόγνωση μετεωρολόγου. Λοιπόν, μισό λεπτό να πω τον καιρό. Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα δείτε τι θα πάθετε. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 15 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Αύριο Πέμπτη στους πάλι 15 βαθμούς Κελσίου. Και εγώ έχω έρθει σήμερα με κοντομάνικο και ροντάκι. Θα είναι καλές οι δύο ημέρες, αλλά Πέμπτη βράδυ, από Παρασκευή βράδυ. Καθίστε να δείτε τι θα πάθουμε. Θα δείτε τι θα έχει να σας συμβεί. Να δείτε, να. Να μάθετε να μιλάτε. Λοιπόν, Παρασκευή πέφτει στις 13 από ξημερώματα Σαββάτου. Mm. Εκεί, να δείτε. Mm. Δεν θα είμαστε εδώ, αλλά να δείτε τι θα πάθετε. Θα δείτε, είναι δυνατόν. Μετά σου λέει η πρόβλεψη του καιρού. Την Παρασκευή να δεις τι θα πάρεις. Να δεις τι θα σου κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, 20 του Φλεβάρι. Αν έχεις γενέθλια σήμερα.
Τότε θέλεις να φτάσεις εκεί που δεν έχει φτάσει ποτέ κανένας άλλος. Σε περίπτωση που δεν σου επιτρέπεται να κάνεις αυτό που θέλεις. Να πάει στην NASA δηλαδή. Ρε παιδί μου, που δεν έχει φτάσει κανείς, εκεί θες να πας. Ο γεννημένος σήμερα εκεί θέλει να πάει. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν σου επιτρέπεται να κάνεις αυτό που θέλεις, νιώθεις σαν ένα ζώο που σε έχουν στριμώξει στη γωνία. Είσαι αρκετά συναισθηματικός, έχεις την τάση να θέτεις τον τόνο της διάθεσης σε ένα δωμάτιο. Δηλαδή, είσαι χαρούμενος. Όλοι δύο το δωμάτιο είναι χαρούμενο. Όταν όμως είσαι στεναχωρημένος, δύσκολα βγαίνεις από αυτή την κατάσταση και παρασύρεις και τους γύρω σου. Αχα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Σίντι Κρόφορντ. Άντε. Σόπα, πολύ μου αρέσει αυτή η γυναίκα. Ωραία γυναίκα. Είναι με την ελιά, δεν είναι. Ναι, με την ελιά. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ριάννα. Αλήθεια. Η Άννα. Η Ριάννα. Α, η Ριάννα. 1988. Του 88 είναι η Ριάννα. Μα. Τι, δεν σ' άρεσε. Είμαστε καλά. Γιατί είσαι πιο μικρή. Πιο μεγάλη φαίνεται. Άιμαρε κακία. Ο Μακεδόνας γεννήθηκε σαν σήμερα το 67. Η Ρένα Βλαχοπούλου το 23. Ο Ορφέας Περίδης το 57. Έλληνας τραγουδιστής. Αλλά σαν σήμερα γεννήθηκε το 67. Είχε γεννηθεί και ο Κέρτ Κομπέιν, τον Ιρβάνα. Τον Ιρβάνα. Πω. Με μεγάλο ο Κομπέιν, παιδιά. Και εμένα. Με γυρνά πολλά χρόνια πίσω. Όπω τον είχα και αφήσει για να καταλάβει. Τον πολύ μ' άρεσε. Όχι, εμεί είχαμε μπλουζάκια τότε που ήταν τη μόδα. Ναι, τότε ξέρει, ακούγαμε Κομπέιν και τον είχαμε και. Τον είχαμε πάρει λίγο. Όχι, είχαμε και ξέρω εγώ πόστερ και τέτοια. Γιατί ήμασταν και μέσα στη. Ήμασταν στη μόδα, ρε παιδί μου. Ακούω Κομπέιν. Καταλαβαίνω. Ακούω Νιρβάνα. Ναι. Φοράγαμε Βέρμαχτ και Μάρτιν. Και Μάρτιν. Και... δηλαδή, άμα δεν ακούς Κομπέιν, δεν είσαι στην παρέα μου. Και έλεγε στη μάνα σου, πού είναι η Χλωρίνη. Σου λέγε, τι θες. Να γράψω στα μπλουζάκια μου Νιρβάνα. Τι κάναμε ρε τότε. Καλημέρα στην φίλη τη Βούλα που λέει καλημέρα παιδιά και η αδελφή μου έχει γενέθλια σήμερα. Να τη χαίρεσαι, χρόνια πολλά. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο που πανσέλινο και σοκαφέ μας έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ξυπνάει ο άλλος σου εαυτός. Καλημέρα από Πάτρα. Τι μουρλός. Σταμάτα καλέ. Πανσέλινο, και κάτι. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα που μας στέλνει από Κρήτη. Εδώ στην Κρήτη λέει έχουν βάλει και μετράνε λέει αν θα βάλουν διόδια. Αυτό το καλώδιο που έλεγες νωρίτερα. Για τους μετρητές. Και θα βάλουν διόδια για τη στενή. Αν έχει πάρα πολύ κίνηση. Άρα και θα κατέβουν οι στενιώτες κάτω με τις κλίτσες στο σπόγο. Αυτό το πράγμα τώρα, χαζή ερώτηση. Αυτό, ναι, αυτό που λέει ο Κώστας από την Κρήτη έχει λογική. Όντως, γιατί και στην νομίζω είναι να βάλουν. Γιατί τα έχουν βάλει σε εμάς εδώ μετά τα διόδια. Μάλλον. Την ώρα που μπαίνει χαλκίδα. Ναι, μπορεί να βάλουν. Ή πριν μπει στη χαλκίδα. Κάτι δεν τέτοιο. Δεν ξέρω που το έχουν βάλει, ναι, αλλά ναι. Αυτό το πράγμα τώρα είναι μετρητής, έτσι. Ένα καλώδιο π.χ. περνάει και. Που στην άκρη του δρόμου είναι το. Ο μετρητής. Ναι. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, μια χαζή ερώτηση τώρα. Πάω εγώ το Σαββατοκύριακο. Ναι. Πάω εγώ μάλλον Παρασκευή βράδυ. Ναι. Και πάω, περνάω το καλώδιο, κάνω όπισθεν. Ξανά πρώην περνάω. Μπρος πίσω. Αυτό... Ωραία, τουρισμό στην Εύβοια. Παιδιά, Σαββατοκύριακο η Εύβοια. Θα το κάνω εγώ να έχει 2 εκατομμύρια Λίγη κόσμο. Λίγη και ρε παιδιά. Μέχρι και ο Τσίπρας θα έκανε ολόκληρο tweet, ας πούμε, για μας. Σε 2 μέρες θα βάλουν διόδια. Και μέσα έξω. Μπρος πίσω. Λοιπόν, ετοιμαστείτε καλά, μου παιδιά. Έχουμε τα άστρα και τα ζώδια που μας φέρνουν εμπόδια. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας πω ότι έχουμε μισό. Έχουμε εξάγωνο Ερμή Κρόνου. Φέρνει ουσιαστικές και ωφέλιμες λύσεις σε θέματα που αφορούν επαφές, επικοινωνίες και μετακινήσεις. Ναι. Εκπληρώνεται ένας στόχος. Δηλαδή, έχεις ένα στόχο και τον εκπληρώνεις. Ποιος όμως τον εκπληρώνει? Ο Ταύρος τον εκπληρώνει τον στόχο. Ο Καρκίνος, ο Παρθένος, ο Σκορπιός, ο Εγώκυρος και ο Ιχθύς του δεύτερου δεκαημέρου. Πάλι πού είσαι εσύ? Το πρώτο. Ευχαριστώ, Ελίνα μου. Δεν λέει τίποτα για τους Σκορπιούς του πρώτου, ρε παιδί μου. Πρέπει να είστε λίγες. Είμαστε λίγο, μας έχουν λίγο χεσμένους. Λοιπόν, δώστε προσοχή, παιδιά, στα ζώδια της ημέρας. Ένα θα επιτηθεί και σήμερα. Δώστε την προσοχή σας για να κερδίσετε υπέροχα δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Καρκίνος. Μάλιστα. Τώρα ναι. 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 Πετυχαίνεις μακροπρόθεσμους στόχους. Ναι. Ω, ναι. Μπορώ τώρα εγώ να πω τα ζώδια, μωρέ. Να σου πω κάτι. Κάτω πιο αισθησιακό. Ναι. Τώρα ναι. Έτσι λέει ρε παιδιά. Δεν είναι ωραίο. Δεν ακούγεται έβηχο. Κάτω αισθησιακό. Ναι. Τώρα ναι. Πετυχαίνεις μακροπρόθεσμους στόχους. Ανοίγεις τους ορίζοντές σου. Αισιοδοξείς και μπορείς άφοβα να προχωρήσεις στην υλοποίηση ιδεών και στόχων. 19. Ναι, συγγνώμη, το κουδουνάκι. Σκορπιός. Παρθένος. Ναι. Μπορείς να βρεις ελεύθερο χρόνο. Όλοι με ναι, ξεκινάμε. Το ξεκινάω εγώ τώρα με ναι. Κάτω λίγο πιο όμορφα. Ναι. Ναι. Έτσι, λίγο ακόμα πέσε. Άσε με ρε Γιώργο από τα ζώδια, ρε πουλάκι μου. Πέσε 2 οκτάδες. Μπορείς να βρεις ελεύθερο χρόνο ώστε να περάσεις όμορφα και επικοδομητικά. Ναι. Εκμεταλλεύσου την αυξημένη σου δημιουργικότητα και τη λάμψη σου σε κάθε σου εγχείρημα. Ναι. Το 1. Ναι.
Νέξης. Κριός. Ναι. Η ημέρα επιφυλάσσει για σένα θετικές αλλαγές στη διάθεσή σου και στη ψυχολογία σου. Αυτή τη φορά συνδυάζεις λογική και διαίσθηση και αποφάσεις σου είναι σίγουρα ορθές. Ορθές. 25. 25, μάλιστα. Ιχθύες. Έρχονται νέες ισορροπίες στις διαπροσωπικές σου επαφές, αλλά και σίγουρη επιτυχία σε κάθε σημαντικό τομέα της ζωής σου, ιδίως μέσω της επικοινωνίας. 18. Ναι. Δίδυμη. Οργανώνεις καλύτερα τη ζωή σου και το χρόνο σου. Θα με αφήσει από τα ζώδια. Σε κρατάω από κάπου. Θα με αφήσει, μωρέ. Σε κρατάω, Μαρία. Θα χαράξεις μια πορεία στην καθημερινότητά σου, η οποία θα σε βοηθήσει πολύ να καταφέρεις να εκπληρώσεις ουσιαστικά όνειρα και φιλοδοξίες. Το 7. Τι είπα τώρα. Ότι θα ολοκληρώσει τις φιλοδοξίες του, τα όνειρά του, θα τα κάνει πραγματικότητα. Ποιος? Με κόπο και υδρότα. Όξης. Ο Παρθένος. Ζυγός. Τη σημερινή μέρα θα έρθουν κάποιες αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να κάνεις τη ζωή σου ευκολότερη και σαφώς πιο ευχάριστη. Ιδανική περίοδος για αλλαγές σε εμφάνιση, έναρξη σωματικής άσκησης και υγιεινής διατροφής. Το 20. Μάλιστα. Υγιεινή διατροφή θα κάνουν. Ταύρος. Ταύρος. Ναι. Ναι. Τώρα ναι. Όχι, ναι, ναι, ναι. Δώσ' μου, ναι. Δώσε ναι στο λαό, πουλάκι μου. Δώσ' μας λίγο. Φάξε μας τώρα το πρωί. Τι γελάς, μωρό. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Μπορείς να αισιοδοξείς και να κάνεις ριζικές αλλαγές σε ό,τι σε ενοχλεί. Οι φίλοι είναι στο πλευρό σου και σε βοηθούν σε κάθε σου εγχείρημα. Έμπρακτα και λεκτικά. Ω, ναι, ναι. 36. Ναι. Πού είμαι, ρε, παιδιά. Είσαι στον εγώ καιρό. Υδροχός. Ό,τι και μέχρι τώρα έχεις κατακτήσει και πετύχει, μόλις το έκανες με αγώνα και σκληρή προσπάθεια. Ναι. Και τώρα το σύμπαν σου δίνει τη δυνατότητα να απολαύσεις επιτέλους τις μικρές χαρές της ζωής. 26. Παρθένος. Μάλιστα. Έτσι. Έτσι. Έχεις πια. Σήμερα τα ζώδια προκαλούν σεξουαλική παρενόχληση. Ο ένας ναι, ο άλλος. Έτσι. 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 Έχεις πια την ανάγκη. Έτσι, αγάπη μου, έτσι. Αχ, μωρό μου, έτσι. Να σου πω κάτι. Έλα. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αν αυτό που κάνουμε είναι σοβαρό. Τα ζώδια που λες σήμερα είναι σεξιστικά. Ε, όχι. Γιατί θες να στα διαβάσω εγώ να δεις πόσο σεξιστικό είναι. Τοξότης. Κάποιες υποθέσεις που αφορούν τις συγγενικές σου σχέσεις και ίσως. Συγγνώμη. Και ίσως σε προβλημάτισαν μέχρι τώρα, σήμερα διορθώνονται. Αν πρόκειται να μετακομίσεις, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. 12. Πού πάω, καλέ. Πού θες να πας. Από πάλι, να με χωρίσεις και να φύγω. Αφού δικό σου το σπίτι. Έλα. Λοιπόν, ποιο δεν έχω πει, ρε παιδιά. Τον. Έχω τελειώσει. Τον εγώ καιρό. Έχω τελειώσει. Έχει τελειώσει. Λοιπόν, η Ελίνα έχει τελειώσει και με ναι και με έτσι. 22-210-62-700 και επικοινωνείτε μαζί μας. Κάτι έχει γίνει στα ζώδια σήμερα. Έχει γίνει, ναι, είναι λίγο περίεργα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε. Καλά, εσύ. Καλά, και εμείς, το ονοματάκι σου. Λάμπρο. Λάμπρο μου. Καλό στο Λάμπρο. Λοιπόν, Λάμπρο, σήμερα τα ζώδια είναι λίγο περίεργα. Δεν ξέρω αν κατάλαβες. Καμίλες τώρα. Α, δεν είπες ναι, έπρεπε να πεις ναι. Ναι. Έπρεπε να πεις. Ω, ναι, ναι, ναι. Έλα, για πες μας, Λάμπρο, τι πήδηξε. Για πες, Λάμπρο. Τι έγινε, Λάμπρο. Λάμπρο. Καλημέρα. Τι γραμμές σήμερα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε. Μια χαρά είμαστε. Καλά, εσύ. Καλά, και εμείς. Καλύτερα από εμάς. Το ονοματάκι σου. Εύα. Εύα μου, λοιπόν, Εύα μου, τι έγινε σήμερα στα ζώδια. Λοιπόν, σήμερα δεν είπε δύο ζώδια η Ελίνα. Ναι. Ναι. Δεν είπε τον Λέον και τον εγώ καιρό. Έχω... Ελίνα μου. Είσαι κοντά. Είσαι κοντά, είμαι αλλά... πάρα πολύ κοντά, να μην σου πω πολύ σίγουρη. Λοιπόν. Υπάρχει και ένα ζώδιο το οποίο πήγε να υποθεί, αλλά δεν υπόθηκε. Άρα έχουμε τρία. Νομίζω ότι ήταν. Τα έχω σβήσει όλα. Εκτός από τον Λέο και τον εγώ καιρό. Δυστυχώς είναι ακόμα ένα, αλλά δεν ξέρουμε ποιο. Δεν πειράζει. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, είναι λίγο δύσκολα σήμερα τα ζώδια, κάνεις... γιατί έτσι πως τα... Έτσι τεφτές, με τα ναι και τα έτσι και τα βογγητά. Άι, Μάρη που φταίω εγώ. Άι, Μάρη που φταίω εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, το όνομά σου. Λάμπρος. Έλα, έλα, Λάμπρο, έλα, Λάμπρο, έπεσε γραμμή. Έκλεισε γραμμή. Ναι, 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 έλα, πες μας. Λέω εγώ καιρός και χθες. Λέω εγώ και ρωτηθείς. Δυστυχώς, Λάμπρο, που δεν πειράζει, έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι δύο ζώδια, παιδιά, και ένα το οποίο πήγε να υποθεί, αλλά δεν υπόθηκε. Αλλά στο τσακ, εκείνη που φώναζε ο Γιώργος. Αυτό είχε ναι και όχι, είχε έτσι, γιουβέτσι, κοκορέτσι, είχε κάτι. Είχε, είχε ένα από αυτά τα είχε. 22-2-10-62-700, άρα μιλάμε για τρία ζώδια αυτή τη στιγμή. Ναι, παιδιά. Τα κάποια τα έχετε καταλάβει. Σε λίγο θα φτάσουμε σημείο να μην λέμε κανένα. Θα ξεκινάμε τα ζώδια και θα λέμε ποιο πηδήσαμε. Για πάμε να δούμε ποιο θα το βρει, ποιο θα το βρει. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλά. Καλά, το ονοματάκι σου? Λάμπρος. Έλα. Λάμπρο μου έχεις παίξει. Πάλι Λάμπρο, πάλι εσύ. Α, εντάξει, εντάξει. Έγινε, έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Ο επόμενος, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, χαμήλες στο ραδιοφωνό σου, μας ακούσα από το τηλέφωνο. Ωραία, καλύτερα τώρα. Καλημέρα, το όνομά σου? Έμι. Έμι, λοιπόν, Έμι μου, τι καιρό θα κάνει? Από πού βγαίνει το όνομά σου? Από Ευθυμία. Αχ, τι ωραίο. Τι καιρό θα κάνει, λέει άλλος. Κάνε τρέπεσε λίγο στο κορίτσι. Τι πήδηξε η Ελίνα, Έμι μου? Λοιπόν, Λέων, εγώ καιρός και Παρθένος. Μπράβο! Μπράβο, Βρέμι. Ελπίζω. Τι έλεγε ο Παρθένος, πώς ξεκίναγε ο Παρθένος, θυμάσαι? Όχι, αλλά θυμάμαι ότι είπε το Παρθένο και μετά εσείς δεν απαντήσατε. Ναι. Έλεγε έτσι. 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 Για την ανάγκη. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου, Έμι μου, να σε ενημερώσουμε για το δωράκι σου, να μας πεις και εσύ τι θα γίνει με τα νέα καιρικά φαινόμενα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λέων, τώρα είναι η ιδανική στιγμή να βάλεις εφαρμογή κάποιες βαθιές σκέψεις σου ώστε να πραγματοποιήσεις επιθυμίες σου που μέχρι τώρα κρατούσες κρυμμένες. Το νούμερο 2. Ο Παρθένος. Ο Παρθένος. Έτσι. Έτσι. Έχεις πια την ικανότητα να καταφέρεις να αξιολογήσεις καταστάσεις και πρόσωπα που συναναστρέφεσαι και να πάρεις σωστές αποφάσεις για την εξέλιξή σου. Έτσι. Το 19. Εγώ καιρός. Ναι. Ήρθε η στιγμή να νιώσεις ότι ήρθε η στιγμή να νιώσεις. Νιώσε. Ότι επιτέλους οι προσπάθειές σου ανταμείβονται και πως άξιζε η κούραση των περασμένων μηνών. Το 24, δεν Γιώργο. Μπορεί. Δεν μπορεί να τα πει η νορμάλ αυτά τα ζώδια. 697-800-1048. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είμαστε στα μισά της εβδομάδας. Είναι Τετάρτη, αλλιώς Παρασκευή. Καλή σας μέρα. Στο Cafe Morning Show μαζί στον αέρα. Εδώ, όπως και κάθε μέρα συμβαίνει αυτό, Δευτέρας Παρασκευή 7 με 11 το πρωί. Μας ακούτε και μέσα από το www.socafe.gr. Να καλημερίσουμε όλους εσάς που μας έχετε στείλει μηνύματα στο Viber, στο Instagram, στο Facebook. Καλημέρα στη Βιβί. Πολλά φιλιά. Πούστε ρε παιδιά, λέει η Βιβί. Πούστε ρε παιδιά. Καλημέρα στην Έλληνα που λέει και ναι και έτσι και ναι και χαχαχά. Καλημέρα στον Κώστα. Α, δηλαδή μετά το ναι και έτσι. Α, μετά σε γαργαλάει, ναι. Θα έρθει απλά με την κακοκαιρία που είχε τις βροχές, λέει. Α, οκ, okay, για το μέλι. Δεν πέρασε κούρερ για το μέλι. Τι λες στον άνθρωπο, πού είναι το μέλι? Και μετά λες εμένα ότι είμαι ζήτουλα. Ζήτουλα. Καλημέρα στον Γιώργο από Σάμο. Καλημέρα στον φίλο τον Βαλάντη που μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα όμως και στον Παναγιώτη από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, διάβαζα για ένα μεθυσμένο και λέω ρε παιδί μου, να προσέχετε εσείς που είσαστε στην Εθνική και που γίνετε. Δεν ξέρετε. Εμείς πηγαίνουμε αμέρι, να ακούμε στο καφέ και τραγουδάμε, ας πούμε. Στην αριστερή, δεν είναι τρέλα τη στιγμή, δεν ξέρω τι κάνω κι αυτά. Ένας 67χρονος Λαμιώτης, από θαύμα δεν προκάλεσε σοβαρό τροχαίο, πήγαινε με 15 χιλιόμετρα πήγε μάλλον 15 χιλιόμετρα ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Και έλεγε. Και άκουγε στο ραδιόφωνο, λέει, ένας παλαβός, λέει, πάει ανάποδα στην Εθνική Οδό. Τι ένα, ρε φίλε, 300 είναι, λέει. Λοιπόν, να σας πω ότι πήγαινε τέρμα-τέρμα δεξιά, ναι, στην ταχείας. Πήγαινε στη ανάποδα. Στη Λέα, ναι. Τέρμα-τέρμα δεξιά. Περίμενε, την ανάποδα. Ναι, την, αυτή που κάνουμε, τη δεξιά. Τη δεξιά, τι. Τι λέει, ναι, 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 τέλος πάντων. Σωστά, ναι, έχεις δίκιο. Εκείνος είχε πιει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Και φοβότανε μην τον. Πιάσουνε. Ναι, όχι, να μην τρακάρει. Δεν ήξερε ότι πήγαινε ανάποδα. Και πήγαινε αργά, αλλά σταθερά. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται ένας πατημένος. Και τελευταία στιγμή το βλέπει και φεύγει. Καλά, πατημένος αυτός στη δεξιά λωρίδα. Ναι, πήγαινε προς περάσει, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, ωραία εκεί στη Λαμία. Ναι, στα καμένα βούρλα κοντά έγινε αυτό. Μήπως ήταν ο δικός μας εδώ πέρα. Ο Κώστας. Μετά τις θερμοπύλες λίγο ζαλίστηκε. Τέρμα πήγαινε με όπισθεν ή πήγαινε με τη μούρη. Λοιπόν, έντρομοι οδηγοί που ήρθαν αντιμέτωποι με το εν λόγω αυτοκίνητο έπαιρναν τηλέφωνο στο 100 και τους έλεγαν: στείλτε κάποιον, είναι ένας και πηγαίνει ανάποδα. Προσπαθούσαν να τον βρουν, τον βρήκανε. Σιγά το δύσκολο. Ναι, τον βρήκανε. Και τον οδήγησαν βέβαια στο αυτόφορο γιατί είχε πιει πάρα πολύ ο άνθρωπος και λέει: παιδιά, δεν θυμάμαι. Εγώ σπίτι μου θέλω να πάω. Συγγνώμη για όλα, δεν το κατάλαβα. Απλά ήταν πιο γρήγορος ο δρόμος από εκεί και. Άμα δεις έναν τύπο τώρα, είσαι στην Εθνική και οδηγάς για Αθήνα, παράδειγμα. Ναι, ναι. Έτσι, και δεις έναν τύπο στη μεσαία λωρίδα, εγώ σου λέω, ότι στη δεξιά να είναι, και πηγαίνει, έρχεται προς Χαλκίδα από το δικό σου ρεύμα. Τρομάζεις εσύ. Δεν τρομάζεις ένας που σου έρχεται με τοπική κατευθεία. Δεν θα του κάνεις, να του παίξεις τα φώτα, να του ανάψεις τα αλάρμ, να τραβήξεις χειρόφρενο, να γυρίσεις, να πας από πίσω του, να τον διακόψεις. Όχι, θα κάνω και τον κιτ. Τι λες μου, ρε, που θα κάνω όλα αυτά. Θα τραβήξω και χειρόφρενο, να κάνω, αρχίσω εγώ να κάνω κύκλους. Δηλαδή μου πας εσύ με 160. Εγώ. 160 δεν πας, αλλά. Έχεις δει και οφείλεις να το παραδεχτείς και δημοσίως ότι όταν οδηγώ στην Εθνική. Όταν οδηγώ στην Εθνική, βλέπω χιλιόμετρα μπροστά.
Θυμάσαι που σου λέω, Γιώργο, κοίτα τέρμα μέσα. Παιδιά, θα το χτυπήσει αυτό. Για εσά που ξέρετε τουλάχιστον από Χαλκίδα, εκεί που κάνει κάτω από τη γεφυρούλα που βγει για να βγει εθνική. Ναι. Είναι η στροφούλα πριν βγει εθνική. Ναι, ναι. Και είχαμε τα διόδια τότε. Ναι, ναι. Με το που βγαίνω εθνική, μιλάμε τώρα τα διόδια ήταν 3 χιλιόμετρα, 4. Μου λέει η Ελίνα, τον είδες τον άλλο, πάτησε stop. Πού τον είδες, μόνο. Είδες όμως που βλέπω. Ρουφιάνα. Οπότε θα τον έβλεπα. Ναι. Θα τον έβλεπα. Και να μου λέει κάθε όλη τη διάρκεια του δρόμου, πάτα φρένο. Πάτα φρένο, Γιώργο, θα τρακάρουμε. Με 120 πάμε, της λέω, άσε με λίγο να το πατήσω. Όχι, όχι. Και μπαίνω μια μέρα στο αμάξι της και πάμε Αθήνα. Ε, όχι. Εντάξει, παιδιά, είδα το χάρο με τα μάτια μου. Όχι. Ναι, αλλά οδηγώ, εγώ έχω το πεποίθηση. Έστειλα μήνυμα στη μάνα μου, στον αδελφό μου. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θα γυρίσω ποτέ πίσω. Ο Σουμάχερ, μη χέσω. Καλημέρα, Μαράκη. Η Ελίνα μου θυμίζει τη διαφήμιση με το σαμπουάν στα μαλλιά που έλεγε ναι. Ναι, ναι. Συγγνώμη, Μαρία, αλλά η κοπέλα στη διαφήμιση ήταν πιο καλή. Καλημέρα στο Χριστινάκη. Καλημέρα στην όμορφη πρωινή συντροφιά. Έχεις πάρα πολύ καιρό να μου πεις μια ωραία λόγια, να μου κάνεις κομπλιμέντο. Κάνε μου, σε παρακαλώ. Προχθές δεν σου έκανα. Όχι, κάνε μου άλλη μία σήμερα. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Α, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Μανώλη. Κάτι που δεν είπα σήμερα, παιδιά. Δεν σας είπα τι φοράει η Ελίνα σήμερα. Μου έκανε εντύπωση. Τι σου έκανε εντύπωση? Αυτό το αμάνικο, το από μέσα, το μπλουζάκι, το ραντάκι και το. Σου πάει, είναι σαν πιτζάμα. Καλημέρα στο Μανώλη που λέει: μια ωραία μέρα δεν μπορεί να ξεκινήσει αλλιώς. Μόνο με σοκαφέ με Γιώργο και Ελίνα και με τη γυναικούλα μου Φωτεινή και καφέ. Καλημέρα από Φιλανδία συγκεκριμένα. Ο Μανώλης. Καλημέρα, Μανώλη. Φιλανδία, έχω πάει Φιλανδία. Αν έχεις πάει. Έχω πάει τότε. Με τους Λόρντι, ναι. Με τους Λόρντι που κερδίσαν την Eurovision. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λίγο κρύα η κατάσταση εκεί, μπορώ να πω. Έχουν το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, να ξέρεις, στη Φιλανδία. Δεν πήγα σχολείο, Eurovision πήγα. Ναι, εντάξει, κακός. Συγγνώμη που δεν πέρασα. Εγώ θα πήγαινα μια βόλτα. Πού θα έλεγα να κάνω μια τάξη. Μπορώ να μείνω 2 χρόνια. Στην ίδια τάξη όμως. Μεταξεταστέους έχουν εκεί. Έλα, Χριστέ μου. Καλημέρα στον Νίκο που λέει: βγήκε στη φόρα αυτό το τραγούδι του Νίνο εξαιτίας ενός βίντεο στο YouTube του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό και όλα τα story που έχουν αυτά τα τραγούδι έχουν tag και τον Γιαννακόπουλο. Ο οποίος Γιαννακόπουλος είναι πολύ φίλος με τον Νίνο και γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στο Θανάση. Πολλά φιλιά στη Στρατούλα. Καλημέρα, Στρατούλα μου. Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα και στον Στιβούλα, στο Βασίλη. Καλημέρα από Πάτρα. Πολλά φιλιά στην Πάτρα. Ετοιμάζεστε τώρα εκεί, θα γίνεται χαμός. Και εμείς εδώ, λέει, ετοιμαζόμαστε, λένε. Τι ετοιμάζουμε? Καρναβάλι, λέει. Αλλά κάποια άλλη ενημέρωση δεν έχουμε, ρε παιδιά. Αν ξέρετε κάτι για το καρναβάλι της Χαλκίδας, ενημερώστε μας για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στο Κατερινάκι. Καλημέρα και στη Σταματία. Βαγγελίτσα. Ορίστε. Καλημέρα, τι κάνετε, κύριε Βαγγελιό? Καλά, τι κάνετε εσείς, καλά είστε? Ένα νερό, κύριε Βαγγελιό. Βαγγελίτσα μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά είμαστε και εμείς. Θεό, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Βαγγελιό μου, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Σε λοιπόν, καλούμε από το Show Cafe Morning Show και είσαι στον αέρα μαζί μας αυτή τη στιγμή. Ναι, το ξέρω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Ανδρέας μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο. Σε αγαπάει πάρα πολύ. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα, πολλά φιλιά. Γεια σας, τσάου. Καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στην πιο ωραία παρέα του ραδιοφόρου. Σας ακούω κάθε μέρα. Πολλά φιλιά στην Αγγέλα. Καλημέρα και στον Χάρη. Λοιπόν, μία που μας το παίζει έξυπνη. Εγώ. Ναι, 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 ναι. Και μία το που παίζω θα... εγώ έξυπνη. Και μία που θα πήγαινε και λες και είστε. Εδώ μας έβγαλαν φόρα παρτίδα στο Instagram, σε λογαριασμό του Instagram με τις καλύτερες ατάκες που έχουν κυκλοφορήσει στο Instagram και έβγαλαν βίντεο χθες στο. Στα αγγλικά. Ναι. Στα αγγλικά. Θα σου κάνω σε λίγο ένα τεστ. Ναι. Να δούμε πόσο καλές είναι αυτές οι γνώσεις που θα πήγαινε εσύ σε μια ξένη χώρα και θα πήγαινε να κάνεις επίσκεψη στα σχολεία. Να κάνω επίσκεψη. Θα ήθελα να κάνω. Να κάνω μάθημα. Ακόμα χειρότερο. Να γίνω μαθήτρια. Το κάνει ακόμα χειρότερο. Για να δούμε πόσο καλή μαθήτρια θα είσαι. Και Ελίνα. Ναι. Θέλεις να γίνεις εκατομμυριούχα? Ωρε Παναγία μου. Μου θυμίζει τον πιο αδύναμο κρίκο που παίζω στην Κύπρο. Λοιπόν, πιστεύεις ότι είσαι πιο έξυπνη από ένα 10χρονο? Θα πάρω όλα τα τηλεπαιχνίδια. Όχι. Με αυτά που κάνουν στα 10χρονα τώρα στο δημοτικό, όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Λοιπόν, θέλω να δούμε τις γνώσεις σου, γιατί μας το παίζεις λίγο έξυπνη παραπάνω από ό,τι πιστεύουμε εμείς. Σου έχω ένα κουιζάκι. Μπορείς να σου βοηθήσω το κοινό. Ναι, άμα θες, πάρε. Παιδιά, θέλετε να πάρετε τηλέφωνο να παίξουμε μαζί? Α, να παίξετε δύο και να συζητάτε κιόλας. Ναι, ναι. 22-2-10-62-700. Τηλεφωνήστε να παίξουμε, να παίξουμε σε συνεργασία. Λοιπόν, να παίξουμε με γεωγραφία. Δύο εναντίον του Γιώργου. Γεωγραφία. Γεωγραφία. 22-2-10-62-700, παιδιά, δεν το έχω καθόλου. Πάρτε τηλέφωνο τώρα. Τι γνιστά. Τώρα. Βοήθεια. Ναι, θέλω τη βοήθεια του κοινού. Λοιπόν, όποιος πάρει τηλέφωνο να κερδίσει και δωράκια, βέβαια, να βοηθήσει την Ελίνα με γεωγραφία. Σας βοηθάω κιόλας. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχουμε εδώ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλώς το. Καλά είμαι, καλά. Σε περίμενα. Πώς σε λένε? Ελίνα, ναι. Ελίνα, έλα, πήρα να σε βοηθήσω. Μιχάλη με λένε. Ωραία. Γεια σου, Μιχάλη. Ωραία. Θα παίξουμε παρέα. Είσαι έτοιμος? Ναι, ναι, ναι. Θα απαντάς, θα σου συζητάμε πρώτα. Έτσι, εντάξει. Εντάξει, ωραία, ωραία. Θέλω να μου πείτε, ο ποταμός που χύνεται στον Πατραϊκό κόλπο και βρίσκεται ανατολικά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Ποια είναι? Μιχάλη, τι λέει? Ποιος είναι, μάλλον? Ο ποταμός που χύνεται στον Πατραϊκό κόλπο και. Βρίσκεται ανατολικά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Για συζητήστε, να σας βοηθήσω. Περίμενε. Είναι ο Αχελός, ο Νέστος ή ο. Τι δουλειά έχει? Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ρε Λίνα, τι δουλειά έχει το Μεσολόγγι με την Πάτρα? Τι δουλειά έχει, έλα ντε. Παιδιά, είναι ερώτηση. Θα μας τρελάνει. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Οπότε. Καταρχάς. Μισό λεπτάκι. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα έχουμε τον Γλαύκο, δεν έχουμε? Έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Πείτε τα. Στην Πελοπόννησο, ναι, νομίζω ναι. Το Γλαύκο έχουμε. Εγώ σας δίνω εναλλακτικές, αλλά δεν με ακούτε. Για πες τους. Είναι ο Αχελός? Όχι. Είναι ο Νέστος? Ποιος, τι λέει Παναγία? Ή ο Ευνίος? Ο Εύβοιος. Νομίζω ο τελευταίος. Εύβοιος, μάλλον. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι ο Εύβοιος. Παιδιά, πείτε. Περίμενε, ξαναπέσουμε την ερώτηση. Περίμενε, Μιχάλη, περίμενε. Επειδή ο ποταμός μπορεί να είναι από κάτω, να περνάει από κάτω. Από τα βλάκι. Ναι, 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 έχει γίνει. Ο ποταμός που γίνεται στον Πατραϊκό κόλπο και βρίσκεται ανατολικά της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, ποιος είναι? Από το Μεσολόγγι, λέει, θα πάμε. Έτσι δεν είναι, ρε Μιχάλη? Ναι, έτσι, έτσι, αλλά προσπαθώ τώρα κάτι να φέρω. Να πληρώσετε και τα διόδια. Ωραία, μπορείς να πεις την απάντηση? Όχι, εσύ πες μου. Ωραία, είπε τον Εύβοιο, είπε ο Μιχάλης, πες. Και πάρα πολύ σωστά. Μπράβο, ρε Μιχάλη. Μπράβο, Μιχάλη. Μπράβο, Μιχάλη. Μπράβο, Μιχάλη. Μπράβο, μπράβο. Πάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, είναι και πιο εύκολο. Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της Εύβοιας? Της Εύβοιας? Ναι. Θα μας τα ρυθμίσεις? Μιχάλη, από πού τηλεφωνείς, από την Χαλκίδα? Όχι, απέναντι από Ροπό. Ωραία, λοιπόν. Αλλά δεν ξέρω καλά τα ονόματα. Μισό λεπτάκι, περίμενε. Δεν μιλάμε για τον. Μιλάμε για τη Δύρφη μόνο. Το πιο ψηλό είναι η Δύρφη. Μετά πάμε στο Ζάρακα. Ζάρακε. Ο Γέροντα δεν υπάρχει. Παιδιά, οι εναλλακτικέ είναι ο Δύρφη, είναι όχι ή είναι το Καντήλι? Όχι, το Καντήλιο δεν είναι το πιο ψηλό. Το Καντήλιο Όρο. Πώ είπε? Εσύ λέει θα παίξει τώρα το βασικό. Ναι, εγώ λέω ότι. Δύρφη είναι το πιο ψηλό βουνό. Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Έχουμε δύο. Δύο δεν ήθελε να κάνει, τελειώσαμε. Όχι, κι άλλε. Λοιπόν, στι πέντε. Λοιπόν, ποιο νομό βρίσκεται ανάμεσα στου νομού Ροδόπη και Καβάλα? Εδώ δεν έχω εναλλακτικέ. Ροδόπη και Καβάλα. Ναι. Καβάλα, όχι στην Αθήνα. Δηλαδή, ανάμεσα στην Κομωτινή και στην Καβάλα, δηλαδή. Ποια είναι? Τώρα δεν ξέρω. Ωραία, περίμενε. Ροδόπη και Καβάλα. Νομός Καβάλας, νομός Ροδόπης. Δράμα Σέβρου ή Ξάνθης. Ελίνα, η Αλεξανδρούπολη, σε ποιο νομό είναι? Όχι, 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 είναι πάνω αυτό, όχι. Όχι, πιο πάνω. Πώς είπες, εναλλακτικές. Δράμα Σέβρου ή Ξάνθης. Άντε, να σας βοηθήσω. Α, δράμα Εύρου. Παιδιά, δράμα η κατάσταση. Ξάνθης. Να δώσω Ξάνθη. Δώσε Ξάνθη. Το δίνω Ξάνθη και πάρα πολύ σωστά. Μπράβο. Λοιπόν. Μιχάλη, σαρώνουμε. Λοιπόν. Έχω τρελαθεί. Μπράβο, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα μία ερώτηση για να κλείσουμε. Ο Μιχάλης, Μιχάλη, κερδίζει αυτοκίνητο. Είσαι καταπληκτικό, Μιχάλη. Έχω σταματήσει, έχω σταματήσει. Λοιπόν, όχι, κερδίζει αυτοκίνητο, λέω. Εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Είναι η τελευταία ερώτηση. Δεν θα σα βάλω πέντε, σα βάζω τέσσερα. Παναγία μου, η καρδιά μου. Ο πληθυσμός της Πάτρας. Ο πληθυσμός της Πάτρας. Πάλι με την Πάτρα. Πάλι με την Πάτρα, εσύ. Είναι πατρινό το quiz. Σύμφωνα με την επίσημη απογραφή του 2011. Ναι, η τελευταία δεν έχει ξαναγίνει άλλη. Κυμαίνεται από. Ναι. 100.000 έως 150.000. Ναι. Από 150.000 έως 175.000 ή 175.000 έως 200.000. Ξαναπέσουν τις εναλλακτικές. 100 έως 150, 150 έως 175 ή 175 έως 200. Εγώ λέω το δεύτερο, λοιπόν, Μιχάλη. Ελίνα, περίμενε, επειδή είναι μεγάλη πόλη στην Πελοπόννησο, φοιτητούπολη και τα σχετικά και με λιμάνι, και εγώ το δεύτερο λέω, αλλά μήπως... 150 με... Εγώ λέω ότι είναι εκεί 160, 160 με 170 λέω εγώ. Μάλιστα. Εγώ εκεί μάλλον και εγώ αυτό σκέφτομαι. Αυτό, είμαστε ομόφωνοι η απάντηση. Ξέρετε τι θα πεις, Γιώργο. Και... Δώσε παλαμάκια, θα γίνει. Τι? Πόσο είναι? Είναι 100, είναι 200. Είναι τόσο? Είναι τόσο, παιδιά, δυστυχώς. Μεγάλη πόλη. Αχ, ρε Μιχάλη. Και πάλι να σου πω κάτι. Πάει το αυτοκίνητο, ρε. Θα κέρδισε ένα. Τι αυτοκίνητο θα ήταν? Μια καταπληκτική μινιατούρα για τη βιβλιοθήκη σου. Πάρα πολύ ωραία. Κάνω συλλογή, θα σου δίνα μία δική μου. Ένα Fiat Punto. Μα αυτό είναι ωραίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιώργο, σε παρακαλώ. Μπορείς τώρα να παραδεχτείς ότι είμαστε πιο έξυπνοι από. Μπορώ να παραδεχτώ ότι ο Μιχάλης ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός. Καλημέρα στα μισά της εβδομάδας και σήμερα. Καλημέρα στην σταματία που πάει για δουλειά και χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο. Περνάει υπέροχα. Καλημέρα στην Μέρη. Καλημέρα στην Τίνα, στην Χριστίνα, στον Βασίλη, στην Μέρη, στον Μανώλη, στον Πασχάλη, στον Νίκο, στον Θάνο. Λοιπόν, εχθές, όπως όλοι γνωρίζουμε, έφυγε από τη ζωή ο Καρλ Λάγκερφελντ. Yes. Ένας από τους μεγαλύτερους μόδιστρους του κόσμου, μάλλον σχεδιαστής, να το πούμε έτσι. Ναι, γιατί τον λένε και μόδιστρο, εφόσον έραβε και μόνος κάποια στιγμή. Αυτό είναι για σας. Ήταν σχεδιαστής μόδας Γερμανός και φωτογράφος. Ένας άνθρωπος ο οποίος από Κλοέ Φέντι, Σανέλ, Μπαλμέν, τους πάντες. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν. Τα καταλάβαμε όλα. Έχει ένας από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές του κόσμου. Το ξέρω, το διάβασα, αλλά. Κληρονόμος των 150 εκατομμυρίων λιρών είναι η γάτα του, παιδιά. Όπως το γνωρίζουμε, γιατί η γάτα του, υπάρχουν κάποια νομικά εμπόδια τα οποία οι δικηγόροι λένε ότι θα ξεπεραστούν και τελικά θα γίνει αυτό. Ναι, το έχουμε ξανακούσει αυτό, ότι αφήνουν περιουσίες στις γάτες. Τα αφήνει όλα στη γάτα του, ναι. Τα αφήνει όλα. Είναι η γάτα του, είναι η κουπέτ. Α, η κουπέτ. Η κουπέτ θέλει κανένα γάτο. Σουπέτ, τι λένε, σουπέτ. Κουπέτ, εγώ θα την πω. Χαίρος πάνω. Η οποία. Έχω ένα γάτο που είναι πολύ ντούρο. Με ποιον μπορώ να μιλήσω. Δεν είναι συνηθισμένο κατοικίδιο η κουπέτ. Τι, γιατί. Δεν είναι μόνο η ομορφιά της, είναι και ο τρόπος που ζει. Πώς ζει η κουπέτ. Είχε τη γάτα του πραγματική σύντροφο στη ζωή του. Έτσι. Κάτσε, αυτό ακούγεται λίγο περίεργα. Παιδί μου, πώς σου πω. Ήταν με τη γάτα του συνέχεια μαζί. Λοιπόν. Ποιος χωρίς. Είναι η αμύθιτη περιουσία του, βεβαίως, πηγαίνει στην κουπέτ. Είναι γάτα Βιρμανίας. Τι είναι αυτό. Ράτσα. Αυτό. Έχει στην υπηρεσία της δύο δικές της υπηρέτριες. Η γάτα. Η γάτα, έναν σεφ και έναν κομωτή. Και ένα σκύλο να την προσέχει. Αυτή είναι όλη δική της. Ζει σε δική της σουίτα με ειδικό ηχοσύστημα και μπάνιο. Διαμαντένια συλλογή κοσμημάτων και φυσικά διατηρεί δικό της λογαριασμό στο Instagram. Την έχω βρει, κάθε τη βρω. Την κουπέτ. Θα τη βρω, ναι. Βρε την κουπέτ, τι μας έκανε. Από τις δουλειές της ως μοντέλο, γιατί δούλευε και ως μοντέλο σαν γάτα, έχει περιουσία μόνη της που αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια λίρες. Μόνη της, η γάτα. Η γάτα έχει 2,5 εκατομμύρια λίρες. Αφού δούλευε ως μοντέλο, δεν θα πάρει λεφτά, έτσι θα πάει. Κοίτα, ρε, θα βγάλω την πόνη στο σφυρί. Στο κλαρί. Ποιο σφυρί, πιο κλαρί. Λοιπόν, είναι αυτή. Α, ομορφούλα, μπλε μάτια έχει. Α, είναι συγγνώμη κουπέτ. Τώρα. Συγγνώμη. Οι κληρονόμοι οι υπόλοιποι. Κάτι που σαν like παίρνει κουπέτ. Ρε, παιδί, μάσε με την κουπέτ. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Ο κύριος αυτός, θεός χωρές, τον άφησε 150 εκατομμύρια στη γάτα του. Ναι. Άλλο συγγενής δεν έχει. Άλλο συγγενής δεν ξέρω. Ξέρω ότι είχε δεσμό, διατηρούσε δεσμό επί 19 χρόνια με τον ίδιο σύντροφο. Δηλαδή ήταν με τον κύριο Ζακ, κάτι λέγονταν ο σύντροφός του. 19 χρόνια ήταν μαζί. Θα την κάνει την γάτα κουρέλι τώρα. Κάτσε να δείτε τι θα πάθει γάτα. Τη βλέπω τη γάτα κρεμασμένη. Βλέπω να μολάει. Πάει τη γάτα. Βλέπω να μολάει δύο ντόπερμαν στο σπίτι. Και βλέπω τη γάτα. Να εξαφανίζεται, να την κάνει κομμάτια. Και το πες μου το αντίθετο του Λευτέρη Πανταζή. Το αντίθετο του Λευτέρη Πανταζή. Ναι, στο όνομα αυτό, Λευτέρης Πανταζής. Πώς είναι το αντίθετό του. Ο Λευτέρης είναι ελεύθερος δηλαδή, οπότε είναι ο δέσμιος, αυτός ο οποίος, ο φυλακισμένος, Ναι. Πανταζής, δεν το ξέρω. Λοιπόν, είναι σκλάβος πότε ψόφας. Χριστέ μου, Παναγία μου. Καλό. Ναι, πολύ. Αμάρε, Ελίνα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία, τι κάνεις. Ποιος είναι. Σε καλούμε από το Show Cafe Morning Show, μαράκι μου. Είσαι στον αέρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Έχεις ξυπνήσει με νεύρα. Όχι, πήγε τα παιδιά σχολείο και γύρισε. Και δεν έχει καταλάβει καν ποιοι είμαστε. Λοιπόν, μαράκι μου. Πάλι. Σου τηλεφωνούμε από το Show Cafe Morning Show. Είσαι στον αέρα μαζί μας τώρα στο ραδιόφωνο. Σε ακούνε όλοι. Πες μια μεγάλη καλημέρα έτσι με χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Με χαρά, με χαρά θέλω, με χαρά. Καλημέρα. Έτσι, μαράκι. Ναι. Μαρία μου, πήγες στα παιδιά σχολείο, όλα εντάξει, κομπλέ. Ναι, τα πήγα. Ωραία. Η Μαρία μας έβαλε να σε πάρουμε, λέει, ακόμα περιμένω. Η Μαρία μας έβαλε να πάρουμε τη Μαρία. Ναι. Η φίλη σου, η Μαρία. Ποια Μαρία. Η φίλη σου. Χριστέ μου, από την Καρδίτσα. Από την Καρδίτσα είναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Εμείς που έχουμε τηλεφωνήσει τώρα. Πώς λέγουμε εγώ, να πω και επιθετώ. Σε ποια περιοχή βρίσκεσαι εσύ. Α, Μεσολόγγι. Μεσολόγγι και μας έβαλαν από την Καρδίτσα. Λοιπόν, η Μαρία, η φίλη σου μας είπε. Τι Μαρία πάει το μυαλό μου. Ναι, από την Καρδίτσα. Η Μαρία από την Καρδίτσα. Η Μαρία από την Καρδίτσα. Βέβαια, έτσι υπογράφει το μήνυμα. Η Μαρία από την Καρδίτσα. Η Καρδίτσα, έχεις καιρό να τη δεις.
Έχουμε καιρό να βρεθούμε, ναι. Έντε, ακόμα περιμένω. Μιλάμε συνέχεια, αλλά έχουμε καιρό να βρεθούμε και τη είχα πει ότι θα πάω και γι' αυτό. Ναι, ναι, λοιπόν, σε περιμένει πώς και πώς, άντε, κανονίστε τίποτα. Ωραία. Έγινε, γεια σου, μαράκι μου. Καλημέρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα καλημέρα που σου φτιάξαμε τη διάθεση. Να σε καλά, καλημέρα. Έτσι είναι, παιδιά, το morning show. Ξεκινάει το τηλεφώνημα και λέει ναι. Και καταλήγει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μου λέει η γυναίκα μου ότι θέλει να δώσει τα παλιά τη ρούχα σε οικογένειε που πεινάνε, ρε παιδί. Δεν σταματάει. Τη είπα, αν το κάνει αυτό, αποκλείεται, αν χωράνε αυτά τα ρούχα, αποκλείεται να πεινάνε. Το κατάλαβε. Έτσι ξεκίνησε ο καφέ. Καλημέρα σε όλου και πολλά φιλιά στον Θεό. Θεό. Θεό, δεν με λένε. Ρε παιδιά, τι ακούμε, λέει πρωινιάτικα. Ασπασία μου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνει. Καλά είμαι. Καλά. Γεια σου, Ασπασία. Και εσύ ο Μεσολόγγι, τι γίνεται το Μεσολόγγι, τι κάνει. Μεσολόγγι είσαι κι εσύ. Ναι. Τι γίνεται το Μεσολόγγι, ακούει morning show, full. Λοιπόν, σε καλούμε το Σοκαφέ Morning Show, είσαι στον αέρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε σε πάρουν τηλέφωνο, για ακού τι σου αφιερώνει. Πόσο αγαπώ, στιγμή δεν έπαψα να σε θυμάμαι. Και τις νύχτες δεν γίνει. Παιδιά, το αγαπημένο μου τραγούδι από το Βέρντι. Άστο λίγο, περίμενε, Ασπασία, περίμενε, δυνάμω στο λίγο. Πόσο σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να περιμένω. Ασπασία μου, ποιος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο. Ηρένα, πάρα πολύ σωστά. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι και σένα σου αρέσει. Πάρα πολύ. Το τραγούδι ή ο Βέρτης. Και τα δύο. Και ο Βέρτης και το τραγούδι. Και εμένα και εμένα. Έχεις πάει να δεις το Βέρτη ζωντανά. Άπειρες φορές. Και πώς είσαι και από κάθε κάτω. Κάθε φορά ερωτεύεσαι περισσότερο. Είμαι γενικά ερωτιάρα εγώ. Τι ζώδιο είσαι, Ασπασία. Ψαράκι. Ψαράκι και ρωτιάρα, μια χαρά. Λοιπόν, έχεις Ασπασία υπέροχη... μου, πες μου, πώς περνάτε στο Μεσολόγγι. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε κρυό. Τι. Ναι, έχει λίγο. Ναι. Γενικά είχατε χειμώνα και εσείς φούλε. Ναι. Λοιπόν, προσοχή στο επόμενο κύμα που έρχεται, απλά δεν έχουν βγάλει όνομα ακόμα, ψάχνουν όνομα από ψή. Ναι, λοιπόν, δεν θα ήθελα να πω κάτι γι' αυτό. Ούτε εγώ. Μην το συνεχίσουμε, παιδιά, γιατί ο Γιώργος δεν κρατιέται. Με το ζόρι με κρατάνε. Λοιπόν, έγινε σπασία. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το www.sokfm.gr από ολόκληρη την Ελλάδα και σας ευχαριστούμε τόσο πολύ γι' αυτό. Είστε πάρα πολύ καθημερινά και το καταλαβαίνουμε και από τις γραμμές και από τα wake up calls και από τα παιχνίδια από τόσες περιοχές που μας ακούτε και μας τηλεφωνείτε. Καλημέρα, Βαλάντη. Καλημέρα. Καλημέρα, σε κάνουμε το Σοκαφέ Morning Show. Βαλάντη, πού είσαι? Πήγε στο γραφείο, τι έγινε? Πήγα στο γραφείο, τι να κάνω. Καλό στο Βαλάντη. Με βαριά καρδιά πήγε, ρε Βαλάντη. Τι? Με βαριά καρδιά. Τι δουλειά κάνει, Βαλάντη? Είμαι νοσηλευτή. Α, νοσηλευτή. Μάλιστα. Ναι. Ποιο μα έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, Βαλάντη μου? Ούτε ξέρω. Ούτε πάει κάπου το μυαλό σου. Δεν αργώ να πάω στο γραφείο. Δεν αργώ, έρχομαι, σου λέει. Έρχομαι, σου έλεγε. Σοκτό και. Για πείτε πια. Όχι. Αφού ήδη κατάλαβε, ήδη. Είναι από εδώ δίπλα μου. Δεν πού να ξέρω. Πώς τη λένε? Μαργαρίτα. Μαργαρίτα. Άργησε. Άργησε να έρθει. Κάνα μισά ώρα. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι, μωρέ τώρα? Μισή ώρα τι είναι? Ήδη τις έχω κάνει αναφορά. Α, μπράβο, συγχαρητήρια. Ωραίος συνάδελφος λοιπόν, είσαι. Λοιπόν, Βαλάντη, θα πρέπει κανονικά να κοπούν χρήματα από το μισθό της. Γιατί εκείνη πρέπει να την πληρώσει? Όχι, δεν έχει σημασία, αλλά εμείς γιατί πάμε, κυρία μου, μισή ώρα νωρίτερα. Μην πάτε, τι σας φταίμε εμείς. Εννοείται. Έχει κοπεί ήδη ένα. Ένα? Ένα πόδι. ένα χέρι, κάτι. Όχι, Βαλάντη μου, ήσυχα, σε παρακαλώ. Δεν θέλω αίματα, σε παρακαλώ. Όχι, παιδιά. Οκ. Έγινε, Βαλάντη μου, καλημέρα. Καλημέρα. 697-800-1048. Πολλά μηνύματα στο Viber 22-10-62-700. Και ποιο σημείο του σώματος πλένεις πρώτο όταν μπαίνεις για μπάνιο? Παίζει ρόλο στο χαρακτήρα σου. Το κεφάλι. Ναι, γιατί έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου. Έχεις πάρα πολλά στο μυαλό. Ακριβώς γι' αυτό το πράγμα. Δεν πλένεις δηλαδή τους ώμους πρώτα? Να βάζεις λίγο σαπουνάκι και το μαλλί στεχνό. Όχι. Όχι πιο βρέχεις πρώτα, πιο πλένεις πρώτα. Το κεφάλι, τα μαλλιά. Άρα βάζεις πρώτα σαμπουάν και μετά αφρόλουτρο. Η σειρά είναι σαμπουάν στα μαλλιά, μαλακτική στα μαλλιά, μάσκα στα μαλλιά και όσο διαρκεί μετά το σώμα. Ό,τι πέσει στο σώμα πλένεται. Όχι, μένει η μάσκα στα μαλλιά και μετά ξεπλένουμε ολόκληρη, κατάλαβες. Σαπούνι, άλλο λέω ρε παιδί μου. Το πρώτο πράγμα που βάζεις σαπούνι πάνω σου. Τα μαλλιά μου. Μαλλιά. Ναι. Ωραία, μαλλιά. Όχι όμοι. Μετά είναι, αφού τελειώσαμε τα μαλλιά. Το στήθος τι ώρα το πλένεις? Παιδί μου, τι θέλει. Ρωτάω, ρε παιδί μου. Τι νοιάζει εσένα, τι κάνω εγώ? Λοιπόν, τα μαλλιά, ωραία. Αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα σου, κάτι, Ελίνα μου, τα μαλλιά. Που πλένω τα μαλλιά μου πρώτα. Ναι, πρώτη με καθαρή. Αν πλύνει πρώτα το κεφάλι σου, ναι, γιατί ναι, έτσι είναι αυτά, είσαι τύπος με πειθαρχία.
Βέβαια. Άντε ρε. Έχω σερήνη στον Ταύρο. Το φροντίζεις πρώτα, φροντίζεις πρώτα την κορυφή του σώματος σου. Ναι. Υποδηλώνει ότι έχεις άποψη για τα πάντα. Εγώ. Έτσι λέει εδώ. Μπορείς αυτό τώρα να το διαψεύσεις γιατί με ξέρεις πάρα πολλά χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα. Είσαι τύπος ανθρώπου που η λογική θα υπερισχύει από το συνέστημα. Μάλιστα. Δηλαδή βάζεις τη λογική πάνω από το συνέστημά σου. Εγώ. Όσοι εσείς που πλένετε πρώτα τα μαλλιά σας. Ναι. Λοιπόν, αν πλένετε πρώτα τους ώμους, σαπουνάκι στους ώμους κτλ. Εσύ τι πλένεις πρώτα. Τι πλένω πρώτα. Τα μαλλιά σου. Την πατούσα. Όχι, δεν πλένω πρώτα τα μαλλιά, πρώτα το σώμα. Δηλαδή πρώτα βάζεις την πατούσα. Όχι, βάζω τα μαλλιά, τα βρέχω. Ναι. Αλλά σαμπουάν βάζω το τελευταίο. Γιατί? Πόσο ανάποδος άνθρωπος είσαι. Έμαθα, ξέρω εγώ γιατί ανάποδος ρε. Βάζω σαμπουάν, βάζω αφρόλουτρο παντού. Α, στήθος. Ναι. Στήθος, μασκάλεθ. Ναι. Τα μαλλιά ακόμα δεν έχουν σαπούνι. Έχουν νερό, πέφτει το νερό. Σαπουνάκι, νερό, πέφτει. Μετά βάζω σαπούνι, βάζω μάσκα. Βάζεις και μάσκα μορφιά. Ναι, βάζω μαλακτική και στο μουσι. Ναι. Λοιπόν, αν πλένετε πρώτα τους ώμους, είσαστε πολύ δουλευθαράδες. Ναι, γιατί σηκώνετε πολλά βάρη. Και συνεχώς τα κάνετε όλα τέλεια. Είστε θετικός άνθρωπος και βγάζουμε. Το ίδιο περιμένουν οι γύρω σας. Επίσης είστε ανταγωνιστικός. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα που πλένεις πρώτα το στήθος. Ναι. Εγώ πλένω το στήθος. Εσύ πλένεις το στήθος πρώτα. Ναι. Επειδή μου βάζω σαπούνι στα χέρια, παίρνω το αφρόλουτρο με το σφουγγάρι και αρχίζω το στήθος πρώτα. Ναι. Πάει μόνο του, καταλαβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, είμαστε αισιόδοξοι. Ναι. Και πολύ άνετοι με το δέρμα μας. Γουστέρνουμε, ρε παιδί μου, μας γουστάρουμε λίγο. Είσαστε πρακτικοί ευθύς και δύσκολα, λέει, επηρεάζεστε από κακοτοπιές. Οπότε, παιδιά, το ένα χέρι κεφάλι, το άλλο πάμε στήθος. Τρίτο δεν έχουμε. Και κάνεις κάπως έτσι, ας πούμε. Τρίτο δεν έχουμε. Σου αρέσει να είσαι αισιόδοξος και θαυμάζεις τους άλλους όταν είναι καλύτεροι από σένα. Ναι. Μπράβο, και σε ακούει τώρα ένας κύριος ο οποίος δουλεύει στην οικοδομή και κάθε μέρα δουλεύει. Που δεν θυμάται τι έχει πλύνει πρώτα. Και πλένει πρώτα το κεφάλι, ας πούμε. Και σου λέει, άσε μας ρε Γιώργο που δεν είμαι εγώ δουλευταράς και είναι ο άλλος που πλένει τον νόμο. Γιατί τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, δηλαδή όσοι είναι στην Έχω οικοδομή. Έχω μείνει στους ώμους που λες ότι είναι δουλευταράδες και εμείς δεν είμαστε. Πάμε στην πλάτη. Ποιος πλένει μόνο πρώτα την πλάτη. Κάποιοι την πλένουν, ξέρω. Θα πλύνω πρώτα αυτό που δεν βλέπω. Δεν θα πλύνω πρώτα αυτό που βλέπω. Μπορεί να είναι να ξεκινάς όπως είναι το σφουγγάρι, ρε παιδί μου, ή η βούρτσα που χρησιμοποιείται εσύ γυναίκα αυτό το μαντζαφλάρι. Να πάει κατά πίσω πρώτα. Ναι, ξεκινάει από την πλάτη. Ναι. Λοιπόν, είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αυτό λέει πολλά για την προσωπικότητά σας. Ναι. Το ότι δίνεις βάρος σε ένα τόσο σημαντικό μέρος του σώματός σου. Ναι, την πλάτη. Η σπονδυλική στήλη. Ναι. Είναι αυτή που σε στηρίζει. Άρα. Πού σε στηρίζει. Ναι, πού σε στηρίζει. Στηρίζει ακόμα και τον εγκέφαλό σου. Ναι. Λοιπόν, δηλώνει πολλά για τη φύση. Συνήθως ψάχνεις σε βάθος τα πράγματα γύρω σου. Λαμβάνεις προσεκτικά τις αποφάσεις σου. Μάλιστα. Λοιπόν, αν πλένεις πρώτα τα χέρια σου. Ναι. Δεν τα πλένουν κάποιοι πρώτα τα χέρια. Κοίταξε, όλοι πλένουν πρώτα τα χέρια σου. Γιατί εκεί βάζουμε σαπούνι και αφρόλουτρα και σαμπουάν. Όχι, εννοεί να κάνεις και την τριβή, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν είναι έτσι απλά. Δηλαδή έχεις μπει στο μπάνιο, δεν έχεις πλύνει τίποτα άλλο και πλύνεις τα χέρια σου. Άλλοι πλένουν κατευθείαν το. Όχι ρε παιδιά. Ποιος νορμάλ άνθρωπος πλένει πρώτα το στήθος του, λέει Χριστίνα. Λοιπόν, δύο είναι τα ενδεχόμενα. Από τη μία είσαι ταπεινός και προσγειωμένος. Από την άλλη βέβαια είσαι πολύ δυνατός χαρακτήρας. Και λίγο βρωμιάρης. Και φοβάσαι να. Γιατί βρωμιάρης, τα χέρια του πλένει πρώτα. Γιατί δεν έχεις πλύνει τίποτα άλλο πάνω σου και πλένεις τα χέρια σου. Μα τι να πλύνεις πρώτο. Το κεφάλι σου, τους ώμους σου, το στήθος, σωματές. Το πιο φυσιολογικό είναι να πλύνεις τα χέρια σου για να είναι καθαρά να πλύνεις το σώμα σου. Ναι, εσύ με το βρώμικο χέρι πλένεις το κεφάλι σου. Εντάξει, κορίτσια, στα κορίτσια απευθύνομαι. Μαλλί πρώτα και μετά ό,τι πέσει καθαρίζεται. Κυρίες και κύριοι, πάμε. Εσύ τώρα που πλένεις τα επίμαχα σημεία, ξέρετε, αυτά τα κρυφά. Αφού δεν έχω πλύνει τίποτα άλλο ακόμα. Τίποτα. Δηλαδή, με η πρώτη σου έννοια είναι να βάλεις σαπούνι στο χέρι και να βάλεις. Ναι. Μπιτέ τύπου. Μπράβο, εσύ που κάνεις μπιτέ. Ναι. Λοιπόν. Είσαι πολύ ντροπαλός. Τι ακούμε, Παναγία. Είσαι ντροπαλούλης. Είσαι ντροπαλός που πλένεις πρώτα αυτό. Ναι. Είσαι εσωστρεφής. Ναι. Ταυτόχρονα έχεις και μια τάση αισιοδοξία. Δεν σου δίνουν μεγάλη σημασία οι γύρω σου γιατί σε έχουν λίγο στην απέξω, λίγο κλασμένο. Αυτά πώς τα έχουν συμπεράνει. Παρ' όλα αυτά, λέει, είσαι συμπαθούλης, συμπαθητικούλης. Ναι. Πολλές φορές δυσκολεύεσαι και τα παρατάς εύκολα. Ναι. Εσύ που πλένεις πρώτα το αυτό σου και το μπομπό σου. Δηλαδή από αυτό κατάλαβαν ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση, είναι ντροπαλός και δεν θέλει να. Δηλαδή αυτός που μπαίνει στο μπάνιο και πλένει πρώτα το πουλί του. Ναι, εντάξει, τα καταλάβαμε, ρε Γιώργο. Ντρέπεται να το δείξει. Καταλάβαμε. Ντρέπεται. Λοιπόν, σας έλεγα προχθές, σας το έλεγα. Πότε σου λέγα για την Ωνάση ότι έρχεται στην Ελλάδα. Εχθές. Όχι, χθες. Προχθές. Λοιπόν, σας είπα ότι έχει ξεκινήσει τώρα και θέλει ένα στρατό ιδιωτικών φρουρών. Ναι. Έχει ένα θέμα, το φοβάται. Έχει μόνιμα η Ωνάση θέμα ότι κάποιος θα της επιτεθεί, θα τη δολοφονήσει. Ναι, εντάξει, με τόσα εκατομμύρια, τόση περιουσία σου λέει. Έρχεται κάποιος άλλος όμως στην Ελλάδα τώρα. Να κάνω μια ερώτηση. Αν την Ωνάση την αναπαγάγει κάποιος. Ναι. Από πού θα ζητήσουν λίτρα. Γιατί ξέρουμε ότι είναι τώρα. Από τον μπαμπά της. Ξέρω εγώ, ρωτάω.
Από το μπαμπάτς, και άμα τυχόν δεν μιλάνε, δεν έχουν σχέσει. Νομίζω ότι θα ξαναβρει. Είναι ολομόνη τη, γι' αυτό δεν έχουμε δει υπάρχει φωτογραφία. Το ίδρυμα ο Νάση. Που... Και τι θα μπορούσε το ίδρυμα, γεια σα, αντί να σα δώσουμε, θα μα δώσετε. Παιδί μου, δεν είναι αυτό ακριβώ το ίδιο ακριβώς το ίδρυμα. Είναι άνθρωποι που έχουν διοικητικό συμβούλιο, που του είχε αφήσει ο Νάση, ο παππού τη. Ο παππού τη, ναι, τη είχε αφήσει, είχε αφήσει το διοικητικό συμβούλιο της, την επιμέλεια και όλα τα γνωστά. Τέλο πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι άλλο έρχεται στην Ελλάδα και δεν θέλει στρατό. Το φρουρών και bodyguards. Τι θέλει? Έρχεται μία. Ένα ή μία. Μία κοπέλα. Μία κοπέλα. Μία κυρία. Μία κυρία. Έρχεται η Πάμελα η Άντερσον. Άντερε. Του Άντερσον η κόρη. Άντερε. Ναι, ναι, ναι. Του Άντερσον η κόρη. Ω Χριστέ μου. Τι κάνει το... πώς έκανε. Κοίτα, κοίτα πώς μεγάλωσε το κοριτσάκι. Την Ωνάση έτσι δεν έκανες. Τι να την κάνουν την Ωνάση. Η Ωνάση έχει άλογα. Εγώ δεν έχω. Η απόλυτη ανδρική φαντασίωση η Πάμελα Άντερσον έρχεται στην Ελλάδα την επόμενη Κυριακή. Ναι. Θα είναι στο show. Πώς? Πτήση. Θα πας να την παραλάβεις. Να πάω στο αεροδρόμιο, λοιπόν, την θα είναι στο show του Νίκου Κοκλώνη. Αυτός ο Κοκλώνης, ρε παιδιά. Τι show έχει αυτό? Αυτός είναι που κάνει το Celebrity Travel στο Open. Που το κάνει? Ξέρω εγώ που το κάνει. Ναι. Κάνει μια εκπομπή στο. Σε κανάλι. Αυτός είχε μια εταιρεία που είχε αεροπορικά εισιτήρια. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Και τη έδωσε τσάμπα εισιτήριο. Και δεν ξέρω αν την κάνει έχει αυτή την εταιρεία. Τώρα κάνει εκπομπή. Στο... κάνει εκπομπή. Και τώρα ετοιμάζει να κάνει κυριακάτικο show. Και θα λέγεται It's Showtime. Θα είναι πρωτότυπο. Πρώτη καλεσμένη Φουρέιρα. Ναι. Αλλά μαζί με τη Φουρέιρα θέλει και κάτι ακόμη. Κάτι ακόμα. Και λέει θα. Κάτι, αναφέρω, ρε, μου λείπει κάτι, εντάξει, Φουρέιρα, αλλά κάτι θέλω, πια να φέρω. Η Φουρέιρα, ωραία. Να φέρω λέει, τη Χριστή Χριστίδου, όχι. Όχι, όχι, όχι. Και σκέφτηκε τώρα ο. Πώς τον είπαμε? Κοκλώνης. Ο Κοκλώνης σκέφτηκε, σου λέει, θα φέρω τη Φουρέιρα, η οποία είναι πάρα πολύ αδύνατη. Τα προσόντα της δεν είναι και τα καλύτερα. Όχι. Όχι, όμορφη είπα. Αλλά δεν έχει μεγάλο στήθος. Μεγάλο έχει, δεν έχει μεγάλο. Όχι, απλά βάζει το pretty bra και το φέρνει εκεί που πρέπει. Α, βάζει το pretty bra. Ναι. Το pretty. Το pretty, pretty, πώς λέγεται αυτό. Για συνέχισε. Λοιπόν, και σου λέει πια να φέρω. Να φέρω το ακριβώς αντίθετο. Ναι. Μία juicy, μία με, που έχει κατακτήσει τον αντρικό πληθυσμό, τον έχει μεγαλώσει. Ναι, καλέ. Μην κάνεις χειρονομίες στην κάμερα, ρε Γιώργο. Θα το κόψω στο μοντάζ. Λοιπόν, και τη φέρνει λοιπόν. Τη έστειλε μήνυμα. Τη έστειλε μήνυμα και τη λέει γεια σας. Θέλω να σας καλέσω. Είχαν γνωριστεί κάποτε, λέει, στην. USA. Έτσι τη είπε σε ελληνικά. Όχι, ρε παιδί μου. Hello, Pamela. Hello, Pamela. Πάμε, έλα. Πάμε, λοιπόν, πάμε, έλα, Ελλάδα. Τέλος πάντων, και είχαν γνωριστεί παλιά στις ΗΠΑ και δεν ήταν πολύ αισιόδοξο. Λέει, εγώ θα την κάνω την προσπάθεια και ό,τι γίνει. Ναι. Και το απαντάει. Πότε θα μου στείλει τα εισιτήρια? Με τη μία. Είναι πολύ aggressive αυτή, Ναι, σου λέει. Τώρα στα άφαντα είμαι, έχω βγάλει και τις σιλικόνες. Τι να κάνω, μπροστά δεν πάει το Baywatch, πια δεν γίνεται. Δεν ξέρω, εγώ εδώ που βλέπω μια φωτογραφία που έβαλε στο Instagram δεν δείχνει να έχει βγάλει τις σιλικόνες, εκτός και είναι το φυσικό της αυτό. Όχι, έχει σιλικόνες. Ήταν πιο μεγάλο κόμμα. Ήταν πιο μεγάλο. Τι λες, ρε παιδί μου. Ναι, και σε κάτι έργα που την έχουμε δει ήταν λίγο πιο μεγάλο, έχει βγάλει λίγο. Κάτσε να τη βρω λίγο. Τι, τώρα κάθομαι να σχολιάσω με τον Άντερσον. Συνέχισε λίγο, πες. Ναι, παιδιά, η Πάμελα Άντερσον είναι ένα απίστευτο θηλυκό το οποίο θα. Εσένα σου άρεσε αυτή όταν ήταν πιο νέα. Τι, να σου πω ψέματα. Ναι. Εντάξει, λογικό. Εσύ ποιον δεν άρεσε, εσένα δεν σ' άρεσε, σαν γυναίκα. Ναι, αυτή είναι μια πρόσφατη φωτογραφία τη, δεν ξέρω αν σου κάνει. Γιώργο, μπορείς να κλείσεις το στόμα σου. Να κάνω μια ερώτηση, θα πάω να πηδήξω ένα θέμα. Πώς στέκεται τόσο, ρε παιδί μου? Η ρογά. Έλα, ρε Γιώργο, έλα, κλείσω το μικρόφωνο. Όχι, τώρα. Όχι, ας κλείσω. Αυτό. Έλα, τέλος. Αυτή την αληθή, περίμενε. Έλα, σε παρακαλώ. Όχι, περίμενε. Εντάξει, θα έρθει στην Ελλάδα, αυτό θα σας πω. Πάμε, Λάτερσον, στον Κοκλώνη, στο Open την άλλη Κυριακή. Ένα λεπτό. Θα είναι εκεί, στην Ελλάδα. Ένα λεπτό. Δεν θέλω, όχι, όχι. Τι αληθή βάζουν στη ρόγα και είναι πάντα. Έλα, ρε Λίνα. Πού την πουλάνε. Έλα. Έλα. Λίγο. Κλείς το μικρόφωνο. Θα πάρω σε φαρμακείο τηλέφωνο, Ανώνυσε. Και πριν από λίγο είπαμε ότι ψάχνουμε μια συγκεκριμένη αληθή. Έρχεται η Πάμελα Άντερσον στην Ελλάδα. Αυτό είπαμε και θα πάνε και άλλοι να την υποδεχτούν, όπως βλέπω εδώ στο Viber. Πάθατε όλοι μια αυτή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, παιδιά. Όχι, όχι. Καταλάβαμε τι ψάχνετε. Απλά είναι η φωτογραφία που μας έδειξε, λίγο πιο παλιά βέβαια. Λοιπόν, που δείχνει τις θηλές της. Το καταλάβαμε. Αυτό. Μπήκα λοιπόν εγώ στο Instagram για να θυμίσω στον Γιώργο ποια είναι η Πάμελα Άντερσον, γιατί δεν θυμότανε το αγόρι μας εδώ ποια είναι η Πάμελα Άντερσον. Ναι, ναι. Μπήκαμε λοιπόν στο Instagram, μπήκα και του έδειξα μια φωτογραφία όπου η Πάμελα φοράει λευκό μπλουζάκι, ανοιχτό στο πλάι. Καταλαβαίνετε τώρα. Και ο Γιώργος ψάχνει να βρει τώρα μία κρέμα που του έχουν πει, η οποία δημιουργεί. Τη φοράνε τα μοντέλα. Τη φοράνε τα μοντέλα, ναι, ναι, ναι. Πού παίρνουμε τηλέφωνο? Σε ένα φαρμακείο. Τι να πάμε στο φαρμακείο να ρωτήσουμε? Να ρωτήσω πώς λέγεται αυτή η αληφή. Αχ, Παναγία μου. Εδώ ένα λεπτάκι. Φαρμακείο, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έχετε αληφές οι οποίες σκληραίνουν τις θηλές? Χριστέ μου Παναγία, συγγνώμη για την ενόχληση που είναι έτσι και πρωινή ώρα και θα έχετε και κόσμο στο φαρμακείο. Το όνομά σου?
Η αλήθεια είναι ότι έχω λίγο δουλίτσα, ρε παιδί. Έχεις δουλίτσα, ναι. Μου το κάνεις αυτό. Ναι. Πόσο κάνει μπορούμε να μάθουμε. Εμένα δεν με νοιάζει. Ο Γιώργος θέλει να μάθει. Ναι, δεν την νοιάζει. Είναι λίγο ακριβή η αλήθεια είναι. Πόσο, δηλαδή. Δεν θυμάμαι. Όχι, δεν θέλω. 50 ευρώ. Όχι, δεν θέλω την αλήθεια. Πάνω από 30, κάπου εκεί. Δεν θέλω την αλήθεια που είναι για το θυλασμό που φορνάνε οι γυναίκες. θέλω την αλήθεια αυτή που, που τη θηλή την κάνει σκηνή ναι, και το μένει. Καταλάβαμε. Όχι, αυτή είναι. Για μια φωτογράφηση τη θέλω. Θα φοράει κολλητό μπλουζάκι. Θα φοράει κολλητό μπλουζάκι. Πάνω από 30 ευρώ, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα, θα πάρω σε άλλο φαρμακείο. Φαρμακείο το φαρμακείο. Φαρμακείο. Θα πάρω παγάκια. Καλημέρα να στείλουμε στην φίλη την Έλσα που λέει: Γιώργο, γιατί δεν ρώταγες αν έχει καμία κρέμα να μακραίνει τα άκρα γενικά. Που να μεγαλώνει τα άκρα, δηλαδή. Άντε πάλι, να σε εξηγήσω εγώ ποια. Τα άκρα. Δάχτυλα. Άλλο άκρο. Δεν λέγεται άκρο. Καλημέρα στην Τίνα. Καλημέρα. Είμαι σε λεωφορεία και γελάω μόνη μου. Καλημέρα στο μαράκι. Άμα δεν βρούμε την κρέμα τώρα, εκεί θα κολλήσουμε. Έλατε. Θα βγει γυμνός στο κρύο να δει για πότε θα μείνει έτσι. Η Πάμελα σίγουρα πλένει πρώτα το στήθος της, λέει η Μέρη. Αυτό είναι σίγουρο βάσει έρευνα που έγινε πριν. Και καλά κάνει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Εμμανουέλα μου, τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά, γεια σου, Εμμανουέλα. Λοιπόν, Εμμανουέλα μου, για ακού τι σου αφιερώνουν σήμερα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Με στη δική σου φυλακή. Ποιον έχει κλείσει εκεί μέσα, Μαρή. Ποιος είναι εκεί στη φυλακή σου μέσα. Ξέρω, ίσως ο. Ίσως. Δημήτρης. Ίσως. Α, περίμενε. Ο άλλος πώς λέγεται. Δεν υπάρχει άλλο. Θα ήταν η ερώτηση του Γιώργη, αυτό σε πρόλαβα. Ναι. Κάνεις και τσαχπινιές, θες να μας τηγανίσεις τώρα, ε? Να τρογόμαστε. Λοιπόν, σε αγαπάει πάρα πολύ ο Δημήτρης. Το ξέρω, και εγώ το ίδιο. Τι ωραία απάντηση, το ξέρω. Βέβαια. Λοιπόν, τι έχεις να του πεις που σε ακούει τώρα. Θα του πεις κάτι, είπα. Ότι τον αγαπώ πολύ, ότι τον σκέφτομαι. Και. Αυτά. Τι άλλο να πει, παιδί μου, και τι άλλο να πει. Καλά, Εμμανουέλα μου, να έχεις μια υπέροχη μέρα, σε αγαπάει πάρα πολύ ο Δημήτρης. Έγινε, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Είναι ωραία απάντηση αυτή, μου λέει ο άντρας μου. Σε αγαπάω, Λινάκη. Και εγώ. Όχι, και το ξέρω. Ναι, άμα στο πει ο άντρας σου, τι θα γίνει. Για τον άντρα μου λέω. Όχι, άλλο λέω. Αν του πεις εσύ του άντρα σου, σε αγαπάω πάρα πολύ και σου πει, το ξέρω. Λάθος απάντηση. Πάμε άλλη μία. Πάμε πάλι από την αρχή, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Το βράδυ θα κοιμηθεί στο χαλάκι του σκύλου. Γίνεται χαμός με τα reality στην Ελλάδα. Έλα Νίκη, σήκωσε το. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το Survivor είναι ναυάγιο στα νούμερα τηλεθέασης. Πάει χάλια, ε. Πολύ παιδιά. Είδα λίγο χθες. Πολύ. Χάσαμε τις πίτσες χθες. Περιμένουν. Τρία κομμάτια πίτσα να θα περνάμε. Ο καθενάς. Ναι. Οι μόνες τους ελπίδες είναι πάνω στη δαλάκα πλέον. Αυτή πότε μπαίνει. Μπήκε. Έχει φύγει, δεν ξέρω. Χθες έχασα και την αποχώρηση, ρε γάμο. Δεν ξέρω ποιος αποχώρησε. Παιδιά, φτάνει 12% τηλεθέαση στο Survivor. Wow, εγώ είμαι μέσα εκεί. 12%. Ναι, έχει το Masterchef που σκίζει. Και το Survivor Πανόραμα έχει 6. Αυτό δεν το βλέπει κανένας από πριν. Όταν το κάνει η μελέτη, μια χαρά πήγαινε. Τη δεύτερη χρονιά. Η μελέτη με το επιντάνο πήγαινε, άστο τώρα. Η μελέτη έκανε τον Τάνο, ναι. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το βλέπω και εγώ. Είχε και παίχτες. Καλημέρα. Ναι. Ελένη, καλημέρα. Έλα, Ελένη, γρήγορα, τρέχα. Έλα. Τρέχα, Ελένη μου, τρέχα. Έχεις αργήσει να πας στη δουλειά. Τι λέτε, καλέ! Έλα, τι λέμε. Ποιος είναι, για να δω. Ελένη! Ναι, ποιος είναι. Λάθος χαρτί. Όχι, σε καλούμε το Show Cafe Morning Show, είσαι στον αέρα μαζί μας, Ελένη μου. Τι λάθος χαρτί. Καλημέρα! Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι. Ελένη, άλλα διαβάζει, άλλα λέει. Καλέ, τι λέτε τώρα, εγώ δεν πάω για δουλειά. Εντάξει. Τι κάνεις, πού είσαι εσύ. Είμαι σπίτι, είμαι αργόσκολη. Α, τι μαγειρεύει σήμερα. Φασολαδίτσα λόγω διατροφής. Διατροφή γιατί. Έκαλε, είναι και Τετάρτη, δεν τρώμε με κρέας. Όχι, με σαλατίτσα την τρώω και λίγο νερόβραστα. Είπε ο γιατρός να προκαλέσουμε ωραία θερμοκρασία στο σπίτι. Ορίστε. Ελένη, σε ποια περιοχή έχουμε καλέσει. Κάτι γίνεται. Σε ποια περιοχή έχουμε καλέσει. Ναι. Πού είσαι, σε ποια περιοχή βρίσκεσαι. Καλέ Χαλκίδα. Α, Χαλκίδα, ωραία. Καλέ, άκου τι σου αφιερώνουν, ε. Κοίταξε με. Φασολάδα εσύ, Πλούταρχο αυτός. Φαντάσου να ακούς Πλούταρχο και να έχεις φάει φασολάδα τώρα. Μιλάμε και τώρα και να δώσεις ντραμ στον Πλούταρχο. Ωραία, σας βρίσκω μια χαρά παιδιά. Και όσα μου στέλνει μήνυμα. Ο Κυριάκος.
Αχ, το μαναράκι, ο Αντρούλης. Ο Αντρούλης, αγαπάει πάρα πολύ. Προφανώς δεν θέλει φασόλια σήμερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα του βάλω μπριτζολίτσα αυτήν. Έτσι, έτσι. Μπριτζόλα, μπριτζόλα. Μπριτζόλα με πατάτες. Λοιπόν. Έγινε. Έγινε, Ελένη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραίο φάει. Μπριτζόλα με πατάτες. Μπριτζόλα, όχι μπριτζόλα, παιδιά. Καλημέρα στη Λευκοθέα. Γεια σου, κορίτσι μου. Καλημέρα στην φίλη μας εδώ από τη Λιβαδιά, την Ειρήνη. Γεια σου, Ειρήνη. Να είστε καλά, παιδιά. Γελάω πάρα πολύ με τα ωραία σας. Καλημέρα στην Ελευθερία. Όλοι βλέπουν Power of Love. Παίζει Power of Love στην τηλεόραση. Ναι, έχει, έχει, έχει. Τι ώρα το έχει καλέ. Με μεσημέρι, νομίζω. Όπως το είχε την άλλη φορά. Απόγευμα, ξέρω εγώ. Master. Σεφ. Θα μου πεις ποιος έφυγε από το Survivor. Ένα στα. Α, Survivor, μία Μιχαέλα. Όχι. Μιχαέλα. Δεν ήταν Μιχαέλα προτινόμενη. Ποια ήταν? Η Ιουλιάνα. Η αυτή. Αυτή έφυγε. Έφυγε. Και ο Θάνος έφυγε από το Masterchef. Ποιος είναι ο Θάνος? Ένας Θάνος. Ένας Θάνος. Εντάξει, εσείς που τα βλέπετε καταλαβαίνετε τι λέω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, Γιάννη? Ωραία. Ωραία, σε καλούμε το Σοκαφέ Morning Show στον αέρα μαζί μας. Για ακού λίγο τι σου αφιερώνουν μέσα από το Σοκαφέ με 104,8 λίγο. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι να χάσω το φως μου. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Σ' αγαπάει πάρα πολύ η Φιλίτσα. Να προσέχεις τον εαυτό σου. Και εγώ την αγαπάω πολύ. Σ' αγαπάει πάρα πολύ. Να προσέχεις γενικά, ρε παιδί μου. Σε θέλει στο σπίτι να είσαι ντούρος, να είσαι βράχος, να είσαι έτοιμος για όλα. Έτσι, τα βρει. Γιάννη. δώσε λίγο πόνο. Λοιπόν, έγινε, Γιάννη μου, καλή δουλίτσα, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Φιλιά, καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα. Χαμός που λέτε στο Masterchef, κολοτούμπα έκανε η Άλκης της. Έκανε κολοτούμπα. Είπε ότι είναι έτοιμη να μιλήσει με τους κριτές. Γιατί τόσο καιρό δεν μπορούσε. Δεν είπα, ρε παιδί μου, και κάτι τόσο φοβερό. Εντάξει, δηλαδή, ο κακός χαμός τώρα. Θέλω, είμαι ανοιχτή στο να μιλήσω με τους κριτές, όποτε το θελήσουν εκείνοι, βέβαια. Δεν πιέζω εγώ κανέναν. Και δεν θέλω να θεωρηθεί ότι είμαι κακιά. Δεν είμαι. Νομίζω ότι όταν μπαίνει στο κλίμα του παιχνιδιού και εκεί που πάνε τα κάμερα και σε τραβάνε και κάνεις δηλώσεις. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι δεν τα βλέπουν οι κριτές. Όχι, πιστεύω ότι τα βλέπουν οι κριτές. Καλά, εννοείται ότι. Μήπως είχε auto-cue τίποτα το κορίτσι. Δεν ξέρω, μήπως πέφτουν. Πολύ πινελίκη. Τώρα το κολοτούμπα. Λοιπόν, και το άλλο θέμα που έχω να σας πω. Βάλε μου λίγο, σας παρακαλώ. Έχω ζομπί. Α, συγγνώμη, Ελίνα. Σε τα λέω. Και τώρα. Έτσι, και το. Είχε σουίπερ στο χωριό τη. Είχαμε και σουίπερ, εμείς δεν είχαμε ό,τι να είναι. Λοιπόν, ο Αγόρου ετοιμάζει βαλίζες, μπαίνει στο Survivor. Αυτό μου είχε πει η μάνα μου και μας έστειλε και χθες μήνυμα. Ο Αγόρου, ο Φραουλίτσας. Ναι, ναι, θα ανέβουν τα νούμερα με τον. Δεν θέλω να είμαι κακιά εγώ. Όχι, απλά και ψάχνουν να βρουν τώρα τρόπο το οποίο θα κερδίσουν την Τουρκία γιατί αρχίζει και μας ξεπατώνει πάλι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το θέμα είναι το 6% και το 12% να ανεβάσουν. Όχι την Ελλάδα κερδίσει την Τουρκία. Εντάξει, ρε παιδί μου, ψάχνουν τρόπους. Και εσύ, άμα η εκπομπή μας τώρα έκανε 2%, δεν θα ψάχνεις τρόπους. Εγώ θα σας πω πως το 12 θα γινόταν 50 σήμερα. Με τον Τάνο θα μας πεις. Όχι. Για πες. Όχι. Να φύγει η Τουρκία να πάει σε άλλη παραλία. Ναι. Σε άλλη με τη θεία του στη Λία. Να πάει σε άλλη παραλία, να παίξουν με άλλους παίκτες, να φύγει η Τουρκία από το παιχνίδι. Ο λόγος που το παιχνίδι δεν πηγαίνει καλά είναι γιατί είναι Ελλάδα-Τουρκία και όλοι κλωτσάνε. Το ετοιμάζουν, σου λέω. Γιατί είδανε τα νούμερα. Να φύγει η Τουρκία και να βάλουν μια ομάδα διασύμων μέσα, στην οποία ομάδα να είναι η Κυρίνη Παπαδοπούλου. Να είναι, περίμενα, σου πω εγώ. Να είναι κανένα, πες τους πρώτους, από τους παλιάρας. Ναι. Τώρα που έχει πάρει και αυτό και πηγαίνει και στο Νόματς και παντού. Ναι. Γιατί ο παλιάρας θα γυρίσει στα μέρη του, καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί μετά το Νόματς να το ξαναπάνε Survivor, αυτό δυο θα κάνουν. Εγώ σου λέω ότι αν το κάνανε αυτό, δηλαδή βάζανε μια ομάδα διασύμων και είχαν ένα-δύο από τους παλιούς του πρώτου Survivor, θα γινόταν η τηλεθέαση 70. Καλά. Καλά, αλλά δεν με έχουν κάνει διευθύντρια στο Sky, γι' αυτό τα τραβάνε αυτά. Κύριε Ηλίτζα Λί, σας βρήκαμε διευθυντή προγράμματος. Άμα σας ενδιαφέρει, εδώ είναι έτοιμο. Άμα γίνει αυτό, να ξέρετε ότι και ο Ηλίτζα Λί Morning Show ακούει. Ναι. Καλημέρα στον Πασχάλη που λέει κομματάρα. Ποιο? Κομματάρα. Ποιο? Το θαύμα του Μαζονάκη. Α, το θαύμα, ναι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Υποθέτω τώρα, καλημέρα στη φίλη την Τζοάννα, καλημέρα στη Μαρία, στη Λευκοθέα, στην Ειρήνη, στην Ελευθερία, στον Αντώνη, στην Έλσα, στην Ελένη, σε όλα τα παιδιά που είναι μαζί μας στο Viber και όχι μόνο. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11 το πρωί. www.socafem.gr. Εσείς που είστε πάρα πολύ από το διαδίκτυο σε πάρα πολλές περιοχές εντός και εκτός Ελλάδας. www.socafem.gr. Μπορώ να βάλω ένα έκτακτο, γιατί διαβάζω κάτι και έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Ναι. Συγκινήθηκα. Είναι για έκτακτο. Έκτακτο. Έχω το διαβάζω και νιώθω ένα δέος, μια συγκίνηση, ένα μπράβο. Ναι. Μπράβο στη γυναίκα αυτή που το κατάφερε. Πιο καλά. Ένα ζευγάρι βγήκε να φάει, κυρίες και κύριοι. Και λέει η γυναίκα, θα φάω μόνο μία πατάτα από το πιάτο σου. Και ναι,
Έφαγε μόνο μία πατάτα στο πιάτο του. Τι θες να πεις, ότι οι γυναίκες τρώνε τα φαγητά που έχουν οι άντρες στα πιάτα τους? Ποτέ. Ναι, ούτε μία φορά. Άσε ρε, άλλο παίρνετε το δικό μας τρώτε. Άσε ρε. Ακού, μην τρελαίνεσαι πολύ. Γιατί διάβαζα ότι ξέρεις πώς επιτέθηκε μία γυναίκα στον άντρα της. Με πιρούνι. Όχι. Με πατάτα. Όχι. Με τι? Κάτι που πονάει πολύ. Τι υπάρχει μέσα στην κουζίνα, το διάβαζα, παιδιά. Α, ο πλάστης. Όχι, φαγητό, φαγητό. Α, με φαγητό. Με φαγητό, του επιτέθηκε. Ο άνθρωπος πήγε στο νοσοκομείο, βέβαια, γιατί τσακωθήκανε πάρα πολύ. Και το ψυγμένο το πέταξε. Κοτόπουλο από το κατάψυξε. Κατεψυγμένη μπριζόλα. Όχι, ρε φίλε. Στο κεφάλι. Δεν θα με αφήσει αυτό το πιάτο σου. Θα με αφήσει, πες την αλήθεια. Ήταν η γυναίκα που δεν έφαγε μόνο μία πατάτα. Και παιδιά, εγώ δεν κάνω πλάκα, έχει γραφτεί παντού. Είναι απίστευτο, λέει, περιστατικό. Σημειώθηκε σε εστιατόριο της Αθήνας όταν μια γυναίκα, λέει, που συνεβόταν από τον σύντροφό της, κράτησε την υπόσχεσή της. Ναι. Είπε, θα φάω μόνο μία πατάτα από το πιάτο σου, την παρακολουθούσαν όλοι και έφαγε να γυρίσκε. Και ξεσπάσαν όλοι σε χειροκροτήματα. Χαλά την πιάτσα, κορίτσι μου, τη χαλά την πιάτσα. Μπράβο, μπράβο σε αυτή τη γυναίκα που προφανώς μετά πήγε και πήρε μια μερίδα μόνη της, να την πάει. Λοιπόν, τι λέει ένας άντρας και τι εννοεί. Και τι πραγματικά εννοεί. Το κάναμε ολόκληρο βίντεο. Έχουμε ακούσει τα πάντα για σένα. Τι για, για μένα, ναι. Ναι, 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 ναι. Μπείτε στο www.socafem.gr, μπείτε στο social του Σοκ, στο Facebook, στο Instagram. Θα δείτε το βιντεάκι του τι λέει ένας άντρας και τι πραγματικά και τι εννοεί. Είναι ένα βίντεο που πρωταγωνιστούμε βεβαίως εγώ με τον Γιώργο και εκεί κατάλαβα πραγματικά με ποιον έχω να κάνω. Ναι, τώρα σε μου άνοιξε τα μάτια αυτό το βίντεο να καταλάβω. Αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος. Τι λέει, τι μου λέει κάθε μέρα και τι πραγματικά εννοεί. Λοιπόν, όχι, και στο βίντεο, συγγνώμη, και λίγα είπα. Και λίγα είπε, ναι, ναι, ναι. Θα πέφτε πολύ μπιπ και δεν έλεγε. Λοιπόν, είναι μπερδεμένα τα μηνύματα που στέλνει ένας άντρας. Είναι. Λέει ένας άντρας, λοιπόν. Λέει. Σου αξίζει κάποιος καλύτερος. Πολύ ωραία. Πες μου τι εννοεί. Δεν το λέω. Έλα, πες. Α, συγγνώμη, δεν λέω. Δεν μας καρφώνω, εγώ δεν είμαι καρφί, εγώ δεν είμαι λοιπόν, Χίτλερ. Λέει. Άντε να τελειώνουμε, γιατί δεν έχω σκοπό παραπάνω να καθίσω μαζί σου. Λυπάμαι, το timing δεν είναι, αυτή τη στιγμή με το μέρος σου. Επειδή το βάζετε και το έχει γράψει γυναίκα αυτό το πράγμα και είναι σίγουρο. Όταν λέει ένας άντρας δεν σου αξίζουμε, δεν είναι ότι δεν πάει παραπέρα. Δεν μπορώ να σου δώσω αυτά τα περισσότερα που θέλεις. Ναι, όταν ένας άντρας λέει σου αξίζει κάποιος καλύτερος, θέλει να σε χωρίσει με το γάντι. Με ρωτάς κάτι. Ναι. Δεν θες να ακούσεις και την απάντηση. Για πες τι. Άμα είναι να μην την ακούσεις την απάντηση, πες το μόνη σου, γέλα μόνη σου να τελειώνουμε. Ωραία, λέγε. Όταν λέει ένας άντρας δεν σου αξίζω. Είναι ότι εγώ μέχρι εδώ μπορώ να δώσω. Δεν μπορώ να σου δώσω αυτό που θέλεις πραγματικά. Δεν είτε έχω να σου δώσω. Μπράβο. Παλάτια και λεφτά. Άρα εσύ θες, μπορεί να θες πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω από μέσα μου. Ναι. Οπότε βρες έναν άλλο που σου αξίζει καλύτερο. Άρα τη γουστάρεις όμως, τη θέλεις. Ναι. Δηλαδή, στον αποχωρισμό πεθαίνεις, λιώνεις, σβήνεις, χάνεσαι. Μπορεί να μην πεθαίνω, αλλά στεναχωριέμαι. Λοιπόν, ένας άντρας λέει: είχα πολλή δουλειά. Τι ακριβώς εννοεί. Είχα πολλή δουλειά. Τι άλλο εννοεί ο άνθρωπος. Τι άλλο να λέει. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν το σκύλο του λέει. Τι άλλο να εννοεί. Είχα πολλή δουλειά. Έβλεπα τσόντες στο δίκτυο. Μου βγήκανε τα μάτια, αγάπη μου. Να μου γίνανε. Δυστυχώς, κορίτσια μου, έχει αρχίσει να ξενερώνει. Καλά, ναι. Γιατί έχει πολλή δουλειά, αλλά έχει χρόνο να απαντάει στο Messenger, να απαντάει στο Instagram, να απαντάει στα social, εσύ να ανεβάζει φωτογραφίες. Περίμενε, εσύ πού τα ξέρεις αυτά. Διαβάζω εδώ ότι γράφει το κορίτσι. Δηλαδή το γράφει το κορίτσι αυτό. Λοιπόν. Ωραία, παίρνεις τον άντρα σου. Ναι, ναι. Σου λέει, του λες, τι κάνεις αδέρ μου, άσε αγάπη μου, έχω πήξει στη δουλειά. Νευριάζω το μου το λέει αυτό. Θα σου πω γιατί. Γιατί δεν μπορεί να μην έχει 5 λεπτά χρόνο να μου πει μια κουβέντα. Μπορεί να μην έχει τα 5 λεπτά συγκεκριμένα που θες εσύ εκείνη την ώρα που ξύνεσαι. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να έχει πέσει βόμβα για να μην μπορεί. Τα 5 λεπτά. Γιατί δεν μπορεί να. Δηλαδή, όση δουλειά και να έχει ένας άνθρωπος, 5 λεπτά μπορεί να σταματήσει. Μιλάει με 3 τηλέφωνα. Έχει ένα το κινητό, ένα σταθερό αν και χαράει και το άλλο. Αν μου πει μιλάω στην άλλη γραμμή, σε παίρνω σε λίγο και αυτό το σε λίγο είναι όντως σε λίγο. Το σε λίγο πόσα δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό. Να του πει, μέχρι να του πει το άλλο, κλείσα, θα σε πάρω σε λίγο. Κάτσε ρε παιδί, μιλάμε για δουλειά, ρε. Έχω προτεραιότητα. Τι προτεραιότητα έχεις? Λοιπόν, κρασά. Λέει ο άντρας, χρειάζομαι λίγο χώρο. Μπράβο. Τι εννοεί? Ότι το κρεβάτι είναι πολύ μικρό για τους δυο μας. Δεν χωράμε. Αυτό παιδιά, επειδή πάλι ό,τι και να πω εγώ θα πεις το δικό σου. Εγώ θα πω αυτό που γράφει εδώ πέρα η κοπέλα που υπογράφει. Το θέλω λίγο χώρο είναι ότι δεν χρειάζεται να έρχεσαι μαζί μου κάθε φορά που βγαίνω έξω με τους φίλους μου. Ναι. Πρέπει να βγω και μόνος μου. Σημαίνει ότι του έχεις κάτσει λέει στο σβέρκο. Χρειάζεται διάλειμμα από σένα και στο μεσοδιάστημα θα ψάξει για κάτι άλλο. Όχι. Αυτό το άλλο θα έρθει να μας βρει. Ναι. Και τελευταία βεβαίως. Ναι, δεν θα περάσεις ωραία με τους φίλους μου. Είναι κάφριμο, ρε. Δεν μιλάνε σωστά μπροστά σε μια γυναίκα. Να πω εγώ τι σημαίνει. Πες μου τι σημαίνει. Αυτό που γράφει η φίλη μας εκεί. Ναι. Κάποια γκόμενα είναι στην παρέα. Και θέλουμε να δούμε σε ποιον θα κάτσει.
Οπότε άμα έρθει σε μένα μπορεί να μην μου κάτσει. Τώρα μιλά σωστά. Έμα δεν μα χαίζει, λέω. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Άσε ρε. Του σα. Όταν μια γυναίκα λέει, λύστε μου την απορία, παιδιά, στο 697-800-104 αυτό στο Viber μα. Λοιπόν, στείλτε μα μηνύματα. Όταν λέει μια γυναίκα. Τίποτα. Τι εννοεί, ρε. Τα πάντα. Τι εννοεί. Εντάξει, όχι, βάλει εντάξει, τέρμα, εντάξει, παιδιά, εντάξει. Μέσα στο στούντιο. Κάνει story. Κάνει, μπείτε στο Instagram του Γιώργου, George Καρτελιάς. Και θα ανεβάσει story τώρα που τραγουδάει. Έχει τρελαθεί με αυτό το τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερμηνεία του, άμα δες εδώ από το. Αλλά σου αρέσει ο Αλκαίος γενικά. Αλλά σου αρέσει πάρα και το συγκεκριμένο. Αλλά θέλω να στείλουμε πολλά φιλιά στη μακρινή Αυστραλία. Καλημέρα στον φίλο τον Θεό, ο οποίος μας λέει καλημέρα, παιδιά. Μέχρι και στην έρημο της Αυστραλίας σας ακούμε. Ήθελε να ακούσει αυτό το τραγούδι από Γιώργο Αλκαίο, βέβαια. Φιλιά πάρα πολλά. Το πολλά, πάρα πολλά φιλιά. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Είναι μια διαφορετική ερμηνεία από την Λένη. Είναι με την Κετιμέ, δεν είναι. Με την Κετιμέ. Ναι, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εμένα πολύ. Μ' αρέσει εξίσου και το καινούργιο, η διασκευή. Όχι, και τα δύο μ' αρέσουν. Ναι. Απλά αυτό με ταξιδεύει λίγο, ρε παιδί μου. Ναι. Σας παρακαλώ, στο morning μπορεί να βάζετε κάθε μέρα ένα τραγούδι Αλκαίο από τα παλιά. Εμένα πάλι μου αρέσει το άλλο περισσότερο, λέω. Μ' αρέσει γιατί είναι πιο σύγχρονο, καταλαβαίνεις τον. Είσαι πιο μικρή γι' αυτό. Είμαι μικρούλα, μωρέ. Εγώ είμαι ακόμα πάνω στην εφηβεία. Είναι νινή ακόμα. Καλημέρα στη Μέρη. Πολλά. Είχαμε το θέμα με τους άντρες. Τι εννοεί ο άντρας και τι σκέφτεται πραγματικά. Το οποίο βέβαια το έχουμε δώσει και με βίντεο, αν το καταλάβετε, κορίτσια, αν δεν το έχετε καταλάβει. Στο καφέμ, στα social, Facebook, Instagram. Εγώ ρωτάω κάτι τον Γιώργο και ο Γιώργος μου απαντάει βεβαίως, αλλά άλλα σκέφτεται. Υπάρχει μια εσωτερική σκέψη σε αυτό το βίντεο. Καλημέρα στη Λίζα που λέει καλημέρα, παιδιά, όταν η γυναίκα λέει. Τίποτα σημαίνει, μου φταίει εσύ και ότι δεν μπορεί να καταλάβει από μόνο σου. Ναι, δηλαδή θα σε πάρω τηλέφωνο να σε ρωτήσω τι να κάνω, να μου πει τι να μην κάνω. Κατάλαβε. Γενικά είναι ένα θέμα περίεργο. Η Μέρη. Καλημέρα στη Μέρη. Πολλά εννοεί, αλλά πού να εξηγεί τώρα, αφού κανεί δεν πρόκειται να καταλάβει. Οπότε με ένα τίποτα σταματάμε τη συζήτηση. Όχι, μα εδώ το θέμα δεν είναι ότι δεν μα λέτε τίποτα, γιατί βαριέστε να μα εξηγήσετε. Άντε, το δέχομαι αυτό. Ναι. Το θέμα είναι ότι νευριάζεται κιόλα. Φαίνεται κιόλα, αφού σε βλέπω ότι έχει κάτι, γιατί δεν μου το λε. Εμένα τώρα με βλέπεις να έχω κάτι. Τώρα ναι. Πριν ένα δευτερόλεπτο, όχι. Είναι κυκλοθυμική. Η Δανιέλα, καλημέρα αγαπημένη μου. Όταν μια γυναίκα λέει τίποτα, Γιώργο, σημαίνει ότι αν δεν ξαναρωτήσεις τι έχει, να την πάρεις αγκαλιά και να της μιλήσεις γλυκά, ετοιμάζεσαι για τρελή μουρμούρα και γκρίνια. Ή μπορείς να επιλέξεις τη μετανάστευση. Ναι, και αυτό είναι, Δανιέλα μου. Ή μπορεί να επιστρατεύσεις την στρατηγική σου. Δηλαδή. Φεύγεις για βασιλείο. Α, πώς τα πετάς έτσι, με τρελαίνεις. Παίρνεις γλυκά, παίρνεις παγωτά, παίρνεις την αγαπημένη της πάστα, παίρνεις μια τούρτα red velvet και τη μαλακώνεις. Εγώ μια φορά μου λέει ο Αντώνης, τι έχεις, και του λέω τίποτα. Οχ, τηλέφωνο, Αντώνης τον κολλητό, έλα αδελφέ. Όχι, ακόμα. Το λάθος ήταν ότι δεν με ξαναρώτησε τι έχω. Δηλαδή, εμένα με ενοχλεί. Εγώ σου λέω τίποτα, ρε παιδί μου. Πρέπει να επιμείνεις. Να μου πεις γιατί, αγάπη μου, δεν μου ζητάει. Βλέπω ότι κάτι σε βασανίζει. Και να σου ξαναπώ εγώ πάλι. Δεν έχω κάτι. Ρε, επιμένουμε. Επέμεινε. Πόσο να επιμένω, λοιπόν, δύο μέρες. Περίμενε, γιατί αυτό μου έχει συμβεί και εμένα. Τι έχεις, τίποτα. Ναι. Αφού βλέπω, λέω, κάτι έχει, πες μου, ρε παιδί μου, μοιράζομαι. Πιο πολύ να επιμείνεις. Όχι, δεν έχω κάτι. Χάιδεψε λίγο, πάρε αγκαλιά, λίγο μαλλί, λίγο ομό, λίγο πλάτη. Χάιδεψε γενικά. Στο τηλέφωνο μιλάγαμε. Α, συγγνώμη. Εντάξει, δεν χαϊδεύω κάποια άλλη. Εντάξει, άμα δεν σε πειράζει, εννοώ. Εντάξει, εγώ. Εντάξει, εγώ και μετά πήγε και μου φέρε κόκκα από το βασιλείο και χάιδευα το κόκκα. Καταλάβατε. Εντάξει. Δεν το ξέρω αυτό. Άλλη φορά, όταν με ξαναρωτήσουν στο τηλέφωνο, θα σε ρωτήσω τι έχει, θα χαϊδεύω μια άλλη. Δεν πειράζει. Να τηλεφωνήσετε γιατί παίζουμε καταπληκτικό παιχνίδι με πάρα πολύ ωραίες συλλαβές. Πέντε στο σύνολο, πέντε λέξεις. Όχι, μία συλλαβή, πέντε λέξεις, 15 δευτερόλεπτα. Πριν από αυτό όμως, θέλω να σας πω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα να πάτε κομμωτήριο. Πήγα κομμωτήριο χθες. Μια καλή κουβέντα δεν έχω ακούσει σήμερα. Που έχω ισιώσει μαλλί. Είπα, ρε παιδί μου. Όχι, η Ναντίν μου είπε, δεν μου πει τίποτα για τα μαλλιά μου. Ναι, λέει η Ναντίν, αλλά τι να πω κι εγώ. Περισσεύει. Ναι. Σου είπα αυτό πριν, είσαι πανέμορφη σήμερα. Το μπλουζάκι που έβαλες επιτέλους. Ποιο μπλουζάκι, το μαλλί, πες μου για το μαλλί που πήγα στο Idol χθες και εκτενίστηκα. Βλέπω το μαλλί το ίσιο που έκανε ίσιωμα. Και σταματάει το μπλουζάκι το μαλλί. Και ο άντρας που μένει. Ναι, στο μπλουζάκι. Στο μπούστο. Λοιπόν, παιδιά, Idols, καταπληκτικό κομμωτήριο. Πήγα εχθές, έκανα το λούσιμό μου, μου κάνανε και το μασάζ του λουτήρα, έβαλε τα conditioner μου, τις μάσκες μου, τι έβαλα εκεί, τι μου βάλανε. Και τα μαλλιά μου είναι τόσο απαλά, ίσια, πάρα πολύ ωραία. Μα αφήνει να αγγίξω. Είναι, ωραία, μου τα γίνει, δεν λαδώνουν. 22-21-0-88-3-73, κλείστε ραντεβού στο Idols. Σας περιμένει και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα βεβαίως στην πλατεία αγοράς. Δηλαδή, όταν λαδώνει το μαλλί, βάζεις και το τυλίγεις με πέστο, με χαρτί κουζίνας. 22-2-10-62-700. Τηλεφωνήστε, παίζουμε. Απάντησέ μου. Πώς κάνουν στις τηγανιτές πατάτες από κάτω. Ναι. Για να μην φύγει το λάδι. Έλα, τελείωνε. Πέσω. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Φώτη. Καλημέρα στα παιδιά που έχουν στείλει μηνύματα για τη γυναίκα και το τίποτα. Στο φίλο το Γιώργο που λέει: Γιώργο, το τίποτα σημαίνει ότι υπάρχει εκνευρισμός. Ναι, βέβαια. Επειδή δεν έχει γίνει το δικό της, εννοείται αυτό. Και βέβαια, εσύ θα καταλήξει στο καναπέ με κάνα καρούμπαλο στο κεφάλι και όλα καλά. Διάβασε το μήνυμα του Φώτη. Που είναι ο Φώτης. Ο πρώτος. Λοιπόν, περίμενε.
Άνοιξε. Καλημέρα, Γιώργο. Βάλτε το τραγούδι της Ελίνας, γιατί είναι τόσο όμορφη σήμερα. Άνοιξε το τραγούδι, την όμορφη. Σε ευχαριστώ, Φώτη μου. Σε ευχαριστώ. Βάλτε το τραγούδι που ζητάει ο Φώτης. Όχι εγώ, ο Φώτης το ζητάει. Φώτη μου, σε λίγο υπομονή για τον Νίκο Βέρτη, σε λίγο θα παίξει. Α, θα δηλαδή, τρελαθώ. Σε περίπου 45 λεπτά θα δούμε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, παιδιά. 22-2-10-62-700 και επικοινωνήστε μαζί μας. Έχουμε μία συλλαβή και θέλουμε 5 λέξεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Πάμε, είμαι έτοιμη. Η Ελίνα θα σας δώσει ένα φανταστικό παράδειγμα, γιατί με εκνεύρισε σήμερα, της βρήκα μια πάρα πολύ ωραία συλλαβή. Είσαι έτοιμη? Πού σε εκνεύρισα εγώ σήμερα? Τίποτα. Άμε. Γιατί λέμε και εμείς τίποτα. Λοιπόν, έχεις 15 δευτερόλεπτα, Ελίνα μου, να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από νι, έψιλον και φι. Νεφ. Νεύτη. Νεφος. Νεφ. Νεφέλη. Νεφτ. Νεφή. Νέφωση. Πες μια ρε Γιώργο. Νεύτης, τον είπες. Νεφρό. Το νεφρό. Αφού δεν είχα νεφρ. Είχα νεφ. Σωστά. Είχες νεφ. Δεν είχα νεφρ. Είχα νεφ. Λοιπόν, 22-2-10-62-200, επικοινωνήστε μαζί μας. Δηλώσει συμμετοχή και σε λίγο παίζουμε. Και για να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο παιχνίδι μας. Υπέροχα μοναδικά δώρα σας περιμένουν. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Τετάρτη είναι. Δεν πειράζει, εμείς καλή εβδομάδα λέμε και από Τετάρτη. Εντάξει, την Παρασκευή τι θα πούμε? Θα πούμε καλό διήμερο. Θα πούμε καλή, ναι. Λοιπόν, Μαράκι μου, είσαι σπίτι τώρα? Όχι, δεν είμαι σπίτι. Πού είσαι? Είμαι σε μια μάντρα με παλιοσίδερα. Σε μια μάντρα με παλιοσίδερα. Τι κάνεις εκεί? Υπάρχει σε τραγούδι, νομίζω. Ναι, και εμένα κάτι μου θύμισε εκείνη. Κάτι μου θυμίζει σε τραγούδι αυτό. Λοιπόν, ας κάτσε εκεί στη μάντρα λίγο ήσυχα. Θέλω να μου πεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα κάτι πάρα πολύ εύκολο. Θέλω να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από όμικρον και νι. Από ον. Καλά. Χαιρετίσματα. Έλα, γιατί? Στην εξουσία. Λοιπόν, όνειρο. Ονειροπαγίδα, ονειροπαρμένος. Όχι όλα τα συνώνυμα. Όνειρα και όνειρα πήγανε χαμένα. Μας είπες όνειρο, ονειροπαγίδα. Ρίξε και μια ονείροξη εκεί να ακουστάω. Έλα καλέ. Δεν πειράζει, παιδιά, εγώ σας ακούω. Μ' αρέσει να παίζω και να μην κερδίζω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, να είσαι καλά, μαράκι μου. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Την πάρουμε για πυρίπα τη Μαρία. Εκεί να δεις τι γίνεται. Α, θέλετε παίκτες να χάνουν, ε? Θέλουμε παίκτες που να μην ευριάζονται να χάνουν. Α, κατάλαβα. Γιατί από τους άλλους που χτίσαμε. 22-2-10-62-700 και επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε ποιος θα κερδίσει σήμερα στο υπέροχο αυτό μοναδικό ανεπανάληπτο παιχνίδι. Πάμε, παιδιά, σας δίνει μία συλλαβή ο Γιώργος. 5 λέξεις πρέπει να βρείτε από αυτή τη συλλαβή, να ξεκινούν από αυτή τη συλλαβή σε 15 μέσα μόλις δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ γρήγορο το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είστε συγκεντρωμένοι και δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν κερδίσετε. Αν ακούτε morning show καθημερινά, βλέπετε πώς νικάω εγώ και έτσι θα νικήσετε κι εσείς. Θα μας στείλετε καμιά γραμμή, παιδιά, τι θα γίνει? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, γιατί δεν μας στέλνει όμως η γραμμή στο κέντρο, τι συμβαίνει? Έχει μπλοκάρει το κέντρο. Καλημέρα, Βαγγελίτσα. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στο Γιάννη. Πολλά φιλιά στο Κατερινάκη και στην Πόπη, στο Δημήτρη και στην Κωνσταντίνα και στην Ντανιέλα. Έλα, Μαρία. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Από Μαρία σε Μαριό. Καλά, εσύ? Καλά και εμείς. Πού είσαι τώρα που σε έχουμε πετύχει? Βόλτα. Βόλτα πού? Βολτάρι, με τα μάξι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα 5 λέξεις οι οποίες ξεκινάνε από χ, α και ρο. Από χαρ. Ωραία. Έλα. Χαρτί. Χαρτόνι. Έλα. Χαρά και. Άλλα δύο θες. Χάρτη. Άλλο ένα. Ποιος βγήκε παγανιά? Χαρτοκιβώτιο. Έλα, ρε Μάρι. Κόλλησες το χαρτί και έψαχνες όλα τα παράγωγα του χαρτιού. Χαρταετός, ο χάρος καλέ. Πες το χαρτονόμισμα, το χαρτζιλίκι. Το είπα κιόλας, ο χάρος βγήκε παγανιά. Δεν πειράζει, έγινε Μαρία μου, καλημέρα. Μάριος, όχι Μαρία μου, Μαριέ μου. Μαριέ μου είπα. Ναι, φαίνεται σαν Μαρία μου τώρα, δεν είναι ωραίο. Θες να βάλεις τώρα λόγια σε μένα και στο Μάριο. Α, πάμε παιδιά. Έτσι είναι η γυναίκες. 22-2-10-62-700. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς? Καλά, και εμείς το ονοματάκι σου? Στέλλα. Από πού τηλεφωνείς? Από Θεσσαλονίκη. Καλώς τη Στέλλα μου, Θεσσαλονικιά. Τι ωραία, γιατί γίνεται πάνω? Περιμένετε και εσείς κακοκαιρία. Είναι πολύ καλός ο καιρός. Τι, πώς είναι, τι είναι πάνω? Πολύ καλός. Καλός, είναι καλός. Είναι πολύ καλός. Αυτό το λάμδα με τρελαίνει. Λοιπόν, δεν έχω και λέξη με λάμδα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Στέλλα μου, 5 λέξεις που ξεκινάνε από ταφ, σίγμα, όμικρον, ύψιλον. Από σου. Ο Χριστός και η Παναγία, γιατί βάζεις καλή στη γυναίκα? Τσουβάλι. Ναι. Τσουβαλιάζω. Συνώνυμα όλα. Ναι, ναι.
τσούχτρα. Τσούχτρα. Τσουτσούνι. Τσουρουφλίζω. Έτσι. Τσούρμο. Μπράβο! Δώσε λίγο, δώσε Σαλονίκη το δώρο, δεν με γίνει χαμό. Αν και μου βάλε συνώνυμο, αλλά είσαι Σαλονικιά. Δεν πειράζει. Παιδάκια έχεις? Έχω δύο μεγάλα. Αγοράκι, κοριτσάκι. Δύο αγόρια. Δύο αγόρια. Και δεν μας είπες πρώτο-πρώτο την τσουτσούνα. Έλα καλέ. Ήθελα να χτυπώ, αλλά σοκαρίστε καλά. Δεν είναι σοκάρο για τον κόσμο. Λοιπόν. Αν παίρνει πρώτη φορά, να ξέρει ότι άμα ξανακαλέσει, δεν υπάρχει λόγο να σοκάρεσαι. Ναι, σοκάρεσαι. Ακούγονται όλα σε αυτή την εκπομπή. Δεν υπάρχει κανένα περιορισμό. Λοιπόν, μείνει στην γραμμή σα μέρο με τα δωράκια σου. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο επόμενο, παρακαλώ. Πού πήγανε, ρε παιδιά. Καλημέρα. Ναι. Τι θα γίνει σήμερα με το κέντρο σα? Ναι, τι γίνεται όμως. Ο τηλεφωνιάς έχει πρόβλημα σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά και εμείς. Πώς σε λένε? Λίτσα. Πώς? Λίτσα. Από πού τηλεφωνείς, Λίτσα? Από Χαλκίδα. Καλώς τη Λίτσα από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, Λιτσάκι μου, θέλω να μου πεις πέντε λέξεις που ξεκινάνε από ρο, όμικρον και δέλτα. Από ρόδ. Ρόδα. Ρόδι. Ροδέλα. Ναι. Ροδάκινο. Ναι, έλα. Και ραδιόφωνο. Όχι, όχι. Εσύ. Όχι, όχι. Ροδιόφωνο. Ποιο, ποιο? Ροδέλα. Ροδέλα την είπες. Έλα. Αχ, Λιτσάκι μου. Σε μπέρδεψε ο Γιώργος. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν πειράζει. Έχεις δίκιο που νευριάζεις με τον Γιώργο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ φταίω για όλα, εντάξει. Έγινε, καλημέρα. Εντάξει, γεια σας. Ciao, καλημέρα, ciao, ciao. Καλημέρα. Άντε, ακόμα ένα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ και την Παναγιά, εσείς? Μια χαρά. Πώς σε λένε? Κατερίνα. Καλώς το Κατερινάκι. Λοιπόν, Κατερίνα μου, τελευταία είσαι για να δούμε, θα είσαι και η τυχερή. Όχι. Θέλω. Πέντε λέξεις που ξεκινάνε εύκολο. Είναι με πέντε λέξεις που ξεκινάνε από σίγμα, ταφ και έψιλον. Από στε. Στεφάνη, Στεφανοθήκη. Όλα μαζί. Στέφανος. Στεπ, πιάνετε, δεν ξέρω. Στέκα. Στέκα. Στεφάνη. Το πάμε. Το πάμε, βρε το Στεφάνη. Το πάμε. Το στεπ πιάνετε. Το? Είναι αγγλικό. Το στεπ που είπα. Το στεπ. Τι είναι το στεπ? Α, στεπ η γυμναστική και καλά. Αλλά πάλι μας έλειπε άλλο ένα, βρε Καταρίνα. Πέντε είπα στο σύνολο, τα μέτραγα. Είπα Στεφάνη, στεπ, Στεφανοθήκη. Ναι. Η Στεφανοθήκη με το Στέφανο είναι. Ο Στεφάνη Στεφανοθήκη είναι το ίδιο, λέει ο Γιώργο. Λέει ο Γιώργο. Ο Γιώργο θα λέει. Εγώ φταίω. Δεν πειράζει, Κατερινάκη μου, αύριο. Αύριο πάλι. Έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα και πολλά φιλιά. Αύριο λοιπόν πάλι 22-10-62-700. Αυτό το υπέροχο παιχνίδι που τόσο γίνεται χαμό και λατρεύεται. Χτυπάνε οι γραμμέ ακόμη. Αλλά θα ξεκινήσετε τώρα να δηλώνετε συμμετοχή. Και βεβαίω θα παίξετε αύριο λίγο μετά τι 10.30. Λοιπόν, και τρεις φίλοι, αγαπημένοι φίλοι, ένας Ιταλός, ένας Γερμανός και ένας Πόντιος, δουλεύουν σε μια οικοδομή. Μόλις χτυπάει το καμπανάκι για κολατσιό, βγαίνει ο καθένας με το τάπερ του να φάνε. Ο Γερμανός λοιπόν ανοίγει το φαγητό του και λέει: για να δω τι μου φτιάξει η γυναίκα μου σήμερα, η γυναικάρα μου. Όχι ρε γάμο, το λέει ο Γερμανός. Όχι ρε γάμο, το πάλι λουκάνικο Φραγκφούρτη θα πάω. Όχι ρε παιδί μου, αν και αύριο έχει πάλι το ίδιο φαγητό, θα πέσω από την οικοδομή να σκοτωθώ. Δεν μπορώ άλλο. Ναι. Ανοίγει ο Ιταλός το τάπερ και βλέπει μέσα, του φτιάξει η γυναίκα του σπαγκέτι. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Πάλι μακαρόνια. Πάλι μακαρόνια με το κερατό μου μέσα. Αύριο, αν έχω το ίδιο κολατσό, θα πέσω από την οικοδομή να σκοτωθώ. Ανοίγει και ο Πόντιος βέβαια το κολατσιό και λέει: όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά, πάλι σάντουιτς θα φάω κι εγώ ρε παιδί μου. Έλεος δηλαδή, αν και αύριο έχω το ίδιο κολατσό, θα πέσω από την οικοδομή να σκοτωθώ. Έρχεται η άλλη μέρα. Ανοίγουν τα κουτιά και οι τρεις και βλέπουν ότι έχουν και οι τρεις. Ο Γερμανός Φραγκφούρτης, ο Ιταλός μακαρόνια και ο Έλληνας σάντουιτς. Ω Χριστέ μου, θα πάω να φουντάρουμε. Και ένας-ένας ανεβαίνουν στην οικοδομή και φουντάρουν. Στην κηδεία η χείρα του Γερμανού φωνάζει: αχ, αντρούλη μου, αχ, γιατί μου το έκανες αυτό? Γιατί δεν μου λέγες ότι δεν θες πια λουκάνικο να σου φτιάξω κάτι άλλο, αγάπη μου? Η Γερμανίδα, η Ιταλίδα τώρα φώναζε: αντρούλη μου, πού ήταν ένα καρμπονάρα, γιατί δεν μου έλεγες να σου φτιάξω κάτι άλλο? Τώρα έρχεται, τώρα. Τώρα έρχεται. Η γυναίκα του Πόντιου αρχίζει και κλαίει και εκείνη. Με λιγμούς, με καημούς, με αναστεναγμούς. Αχ, αντρούλη μου, αχ, γιατί, άντρα μου, γιατί το έκανες εσύ αυτό σε μένα, γιατί? Γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα κλαίμε περισσότερο. Ναι, γιατί, ναι, γιατί, ναι, και ναι, πού ναι, θα ναι. μείνω εγώ μόνη σε αυτό εδώ τον κόσμο? Γιατί, αντρούλη μου, γιατί? Αφού μόνος σου το φτιάχνες το πρωινό. Γιώργος και Ελίνα.
Rock FM Morning Show.